Καλώ ήρθατε. Δεν παίζει άγχο podcast. Και παιδιά, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γιατί στο σημερινό επεισόδιο έχω τη χαρά να έχω κοντά μου ένα stand-up κομικό, ένα πολύ νέο παιδί, πολύ ταλαντούχο. Για μένα υπερβολικά ανερχόμενο. Είναι ο Χρήστο Πέτρου. Χρήστο καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνει, φίλε μου, ευχαριστώ που ήρθε. Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσε. Λοιπόν, Χρήστο Πέτρου, ε, λίγοι ξέρουν ότι ο Χρήστο είναι από τα αναπόσπαστα κομμάτια αυτού του project. Ήσουν ο άνθρωπο που με βοήθησε να το ξεκινήσω όλο αυτό και θέλω να το πω πριν ξεκινήσουμε. Οκ. Εντάξει, Δεν σε βοήθησα και πρακτικά ακριβώ. Ναι, οκ. Okay. Ε, και πρακτικά. Εντάξει, έρχεσαι εδώ πέρα συνέχεια, ξέρω, είσαι στα γυρίσματα. Ναι. Αλλά ε, ε, είχαμε μιλήσει μέσα στην καραντίνα. Ήμουν ασκοπιστήρι τη Αργενή και έκλειγα. <laughs> ναι. Και σου είχα στείλει ένα μήνυμα και σου λέω: Θέλω να ξεκινήσω ένα podcast και αυτά. Και μου λέει: Μπρο, ξεκίνα το και κάτω και το έχει ανάγκη ο κόσμο και ταιριάζει σε ένα αυτό το project. Και μου έδωσε αλήθεια, ήσουν ο λόγο που λέω: Εντάξει, θα το κάνω. Okay. Ευχαριστώ. Οπότε, οπότε, Χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, ε είσαι εδώ πέρα σήμερα. Λοιπόν, ε, όπω είπαμε, είσαι stand-up κομικό. Ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα, πριν δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθο. Ε, τρία, θα έλεγα. Τ, ε, δεν μετράω την καραντίνα εγώ. Α, οκ, okay, τότε okay. Δύο, σίγουρα, ναι. δύο σίγουρα. Αν και εγώ στην καραντίνα έκανα καριέρα, αλλά. Okay. <laughs> Ωραία, θέλω να πάμε λίγο σε αυτό πώ ξεκίνησε την κομμοδία αρχικά. Θα σε ρωτήσω λίγο τα πιο basic, γιατί είναι και η πρώτη φορά που, μου... που μιλάω Που μιλά. Ναι, 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 ναι. Οπότε, πώ ξεκίνησε και τι ήταν αυτό που λε, θα κάνω κομμοδία. Ωραία. Όταν ήμουν 20 περίπου, mm -hmm. ε, γενικά είχα κάνει άπειρε δουλειέ, είχα κάνει διάφορα πράγματα. Σπούδαζα στο γεωπονικό, καλά δεν σπούδαζα. Okay. Ήμουν απλά στο γεωπονικό. Έχω 100% επιτυχία να σου πω. Ένα μάθημα το έχω περάσει. Έχω δώσει όμω ένα. Mm -hmm. ε, με πέντε κιόλα. Ε, Τέλο πάντων ήμουν σε μια φάση ζωή μου που δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Καθόλου. Mm -hmm. Ενώ δεν είχα κάποιο στόχο έτσι. Ε, έβλεπα πάντα stand-up. Πάντα. Από μικρό παιδί το παιδί μου έβλεπα. Και. Μια μέρα συζητάμε με κάτι φίλου μου και μου λένε στην ουσία αυτό. Το ότι μάγκα δεν έχει στόχο στη ζωή σου, ξέρω εγώ, κάπω. Ε, όχι τόσο σκληρά, αλλά ναι, κατάλαβε. Ναι, ναι. Και το, άρχισα να το σκέφτομαι σιγά-σιγά και θυμάμαι κάθε φορά που έπεινα, ήμασταν έξω και πίναμε, έξω εγώ, ε, έλεγα ότι θα κάνω stand-up. Mm -hmm. Μια μέρα στη ζωή μου έλεγα θα κάνω stand-up εγώ. Και γελάγανε όλοι. Και μια μέρα απλά το πήρα απόφαση. Δηλαδή μια μέρα. Και λέω, γιατί δεν κάνει ρε φίλε, είχα δει κιόλα. Τότε νομίζω ένα open mic που θα γίνονταν σε ένα μήνα. Και απλά δήλωσα χωρί να έχω κείμενο, χωρί να έχω τίποτα. Ξυγόλα. Ναι. Ε, για να αναγκάσω τον εαυτό μου να κάτσει να γράψει και να το ξεκινήσει. Οπότε ήταν αυτό μια απόφαση. Πάντα μου άρεσε οπότε έχει να κάνει και αυτό σίγουρα. Αλλά. Αυτό. Ναι. Ρεφιλ, πολύ δύσκολο να δηλώσει συμμετοχή στο open mic, θεωρώ, όταν ξεκινά. Δηλαδή, εγώ το γλίτωσα γιατί. Εγώ πήγα να μάθω κομμαδία από το Φυσική και το Χατζιπάουλε σεμινάριο και μετά mm -hmm. απλά κάναμε μια παράσταση. Δηλαδή το σκέφτηκα να δηλώσω ναι, να... Θα... Να κάπου. Θα το προτιμούσα να έχει γίνει έτσι, να σου πω την αλήθεια. Ε, πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή. Ναι. Και... Επειδή αποκτά σε ένα σεμινάριο, αποκτά κάποιε βάσει τουλάχιστον. Mm. Ε, και πα και λίγο πιο χαλαρό, εμπιστεύεσαι λίγο πιο πολύ τον εαυτό σου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πεντάλεπτο που έχω κάνει ζωή μου δεν το ξεχάσω ποτέ. Νομίζω όλη Είχε πάει καλά. Είχε πάει καλά. Mm -hmm. ε, εντάξει, μη φανταστεί, αλλά είχε πάει οκαιο. Okay. Δεν έφυγα κλέγοντα δηλαδή. Ε, θυμάμαι ότι δεν έβλεπα, δεν άκουγα τίποτα. Δηλαδή μου απλά έτσι και έλεγα το κείμενο, ρε. Mm. Ε, το είχα μάθει full απ' έξω. Πολύ σημαντικό αυτό. Ε, αλλά ήταν άλλο πράγμα. το συνέστημα ήταν πολύ διαφορετικό. Οπότε, ακόμα και στο πρώτο πεντάλεπτο, κατάλαβα ότι okay, αυτό είναι για σένα, ξέρω ε, Πώ. Ε, φίλε, ξυστή, επειδή είσαι από του ανθρώπου που είναι πλέον πολύ κοντά στη νέα σκηνή και είσαι από του πιο. Ε, από του ανθρώπου που ξεκίνησαν να πρόσφατα, θέλω να σε ρωτήσω κατά πόσο ένιωσε ότι χωρά στη φάση, ας πούμε. πόσο δεκτικό ένιωσε στη σκηνή, πόσο εύκολο ήταν να μπει, να κάνει stand-up. Να, πω, να μου πει λίγο την εμπειρία πώς πώ ξεκινάει ένα άνθρωπο που κάνει τώρα stand-up, α πούμε. Ε, ναι, ε, στο προσωπικό κομμάτι, πώ ένιωθα εγώ, α πούμε. Ναι, και, και, στο επαγγελματικό, αν ένιωσε ότι ας πούμε, είναι εύκολο να. Να μπει στη φάση. Να προχωρήσει στο χώρο, α πούμε. Ε, δεν είναι, σίγουρα, mm. αλλά θα πάω πιο μετά εκεί. Ε, στην αρχή, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώ τι γίνεται. Δηλαδή, γράφει ένα πεντάλεπτο, το λε, παίρνει κάποια γέλια. Δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώ γιατί παίρνει γέλια. Ε, και δεν έχει τεχνική καθόλου. Οκ. Okay. Είναι λογικό πρώτο πεντάλεπτο. Ε, μετά, εγώ άρχισα να καίγομαι, να διαβάζω πάρα πολύ, να μελετάω, να χρησιμοποιώ τεχνικέ κτλ. Οπότε άρχισα να παίρνω λίγο χαμπάρι. Τι θα κάνει τον κόσμο να γελάσει. <coughs> πολύ όμως, στο φλου. Ε, από εκεί και πέρα βέβαια. Έχοντα κατά κάποιο τρόπο την τεχνική, άρχισα να νιώθω λίγο πιο άνετο. Γενικά δεν είχα πάρα πολύ άγχο στη σκηνή. Ποτέ. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι έχουν υπερβολικά πολύ άγχο. Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Αλλά εκπαιδεύεται αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αν ξεκινά ρε, παιδί μου, με λίγο άγχο, είναι πιο εύκολο να το εκπαιδεύσει. Οπότε έπαιζα πάρα πολλά open ε, Δεν ξέρω πώ έχω παίξει. Έχω παίξει άπειρα και συνειδητοποιούσα ρε παιδί μου ότι το πεντάλεπτο δεν μου αρκεί. Ε, γιατί το στυλ κομμωδία που κάνω θέλει λίγο χρόνο. Από την άποψη ότι δεν είμαι ο τύπο που είναι, ε, έχει τα LPM, love per minute κτλ. Ε, χτίζω ένα αστείο κάποια ώρα και βασίζομαι πάρα πολύ στο punchline, στο τελικό. Οπότε το πεντάλεπτο δεν προλάβαινα να το κάνω αυτό. Mm. Ε, και στην ουσία αυτό που έκανα είναι ότι έβαζα πολλά αστεία σε ένα πεντάλεπτο, αλλά δεν, δεν έλεγα αυτό που ήθελα να πω, ε, Δεν έχτιζα το στοιχεία όπω θα ήθελα, όντω να είναι. Και εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Το κομμάτι του πώ φέγγει από το πεντάλεπτο. Ε, το οποίο από, προσω... από την προσωπική σου πλευρά θέλει πάρα πολύ δουλειά, mm -hmm. όντω. Δηλαδή δεν, μπορεί, δεν θα σου χαρίσει κανεί δέκα ε, λεπτά, α πούμε. Και καλά θα κάνει κιόλα, mm -hmm. γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ε, απ' την άλλη, ακόμα και να την έχει ρίξει στη δουλειά, είναι δύσκολο να πα στο δεκάλεπτο. Ε, δεν τυχαίνει. Απλά άμα τύχει πρέπει να, να αρπάξει την ευκαιρία όσο δεν πάει. Δηλαδή, για έναν που μπαίνει τώρα στη φάση, πρέπει να ξέρει να είναι έτοιμο για αυτή τη στιγμη mm -hmm. Υπάρχει πολύ προσφορά, ρε φίλε, θεωρώ πλέον, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που κάνουν open mics και είναι στη φάση mm. του πεντάλεπτου, δεκάλεπτου. Αλλά θεωρώ ότι η ζήτηση είναι λίγο περιορισμένη. Δηλαδή, τουλάχιστον πριν κλείσουμε, α πούμε, ότι δύσκολα θα έπαιρνε ευκαιρία να παίξει το δεκάλεπτο. Ναι, σίγουρα. Εδώ guest δεν έπαιρνε ευκαιρία. Ναι, και guest. Ε, θέλει πολύ υπομονή σίγουρα, θεωρώ. Δηλαδή, και εγώ σκέψη που ήμουν την κατυχερός που πρόλαβα τη φάση σε μια περίοδο που δεν είχε ακόμα mm. πολύ ναι, και μπήκα εύκολα. Ε, έπαιζα πεντάλεπτα σε open mics δύο χρόνια, ρε φίλε. Να. Ε, είναι πολύ. Δηλαδή... Ε, ξέρεις, το βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να, όσο κάνεις πεντάλεπτα πρέπει να κυνηγά από μόνο σου να το πάρεις εσύ το δεκάλεπτο. Mm. Δεν θα σου το δώσει κάποιο. Οπότε... Ξέρω εγώ να κλείσει τη δικιά σου δουλειά στο δικό σου, μαγα, όχι στο δικό σου μαγαζί, να έχει μαγαζί, να πα σε ένα μαγαζί για να κλείσει εσύ τη δουλειά. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. <coughs> αλλά εγώ, α πούμε, είχα κάνει πολύ νωρί 20 λεπτό. Ναι, ναι. ε, που από τότε ξέρω εγώ τα κείμενα 20 το έχω πετάξει τα μισά. Όχι, τα πια μισά. Πρέπει να έχω πετάξει 15 λεπτά, έχουν μείνει 5 από τότε. <laughs> ε, αλλά το έκανα πάρα πολύ νωρί και έμαθα πάρα πολλά από αυτό. Δηλαδή, με βοήθησε πάρα πολύ στο να καταλάβω τη, τη δομή ενό κειμένου. Τη γενικότερη δομή. <laughs> Ε, αλλά το κυνήγησα μόνο μου. Δηλαδή έτυχε να το καταφέρω. Okay. Και φαίνεται πλέον, λίγο που το έχουμε συζητήσει, α πούμε, ότι είναι πολύ σημαντική η κομμωδία για σένα. Δηλαδή, μου λέγε τώρα ότι στην πανδημία νιώθει ότι. Είναι ζωτική σημασία στο stand-up για σένα. Ε, ναι, νομίζω πια μπορώ να το πω. Ε, εντάξει, φαίνεται και από, από, τα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, mm. ενώ τα έχω παρατήσει όλα. Okay. <laughs> δεν είναι καλό, δεν, δεν είναι συμβολή αυτό. Αλλά έχω παρατήσει πολλά πράγματα για να κάνω ακόμα ε, Και αρχίζω σιγά σιγά και συνειδητοποιώ ότι ειδικά τώρα με την πανδημία που δεν κάνουμε παραστάσεις ε, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να μην κάνω παραστάσεις. Δεν είμαι ο ίδιος. Ε, δηλαδή... κάτι μου λείπει. Είμαι κενός που λέμε. Ξέρω okay. Το πω έτσι γραφικά. Ε, <coughs> είχα βέβαια το no Subject. Το οποίο είναι μια εκπομπή στο YouTube, να μπείτε να τη δείτε. Στην οποία έχω έρθει και καλεσμένο, θα το πούμε και Βέβαια, για αυτό. και έχει σπάσει μια τηλεόραση. Έχω σπάσει μια τηλεόραση <laughs> με ένα ρόπαλ ναι, ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου. Ε, μαζί με τον Πέτρο Καρακάση, που είναι πίσω από την κάμερα. Στο μοντάζ. Ε, είχα. Και στο μοντάζ, ε? και στο μοντάζ είπα πλέον το πού... μοντάζ. Ναι. Είναι το μόνο no subject. Το είναι ο Πέτρο no subject, Καρακάση. Ναι. Αυτό. Ε, είχα το no subject που <coughs> ειδικά στην πανηδημία βγάζαμε κάθε εβδομάδα επεισόδιο. Και κάπω με κράτησε ζωντανό, α πούμε <coughs> αυτό. Ε, γιατί έγραφα, ε, έπαιζα, έκανα λίγο acting, όσο μπορώ να κάνω στον subject. Ε, έκανα κωμωδία. Χωρίς αυτό μάλλον θα είχα φρικάρει ε, Αυτό, Επίσης, να πω γι' αυτό, doesn't mind, πήγα σε ένα session τους, έκανα stand-up, που ήταν, ήταν ακριβώς στη μέση, δηλαδή, σε όλο το lockdown, που με βοήθησε πάρα πολύ, ένιωσα πάλι αυτό το συνέστημα του να κάνω παράσταση, ξέρω εγώ, ε, οπότε κάπως έτσι βγήκε. Mm -hmm. Αλλά έχω καταλάβει ότι χωρίς τις παραστάσεις δεν μπορώ να... Δεν υπάρχω. Δεν ζω, ξέρω. Ε, το No Subject και γενικότερα το YouTube το είδε σαν ευκαιρία να ε, ανεβάσεις το κοινό σου, σαν ευκαιρία να μείνεις δημιουργικός, όπως είπες πριν, ή θέλω να πω ότι βασικά το έκανες επειδή σε, σε γεμίζει και σου αρέσει τόσο πολύ στο stand-up ή ήταν κάτι λίγο πιο... Επι... Επειδή λόγω των συνθηκών, α πούμε, να μείνει δημιουργικό. Ωραία. Ε, θα σου πω. Εγώ δεν ήθελα. Να σε διακόψω ναι. λίγο. Η ερώτηση μου δεν είχε μηδέν συνοχή. Κατάλαβα, όμω. Αλλά μου, αν συνεχίσει να μιλά, τι λέξει, κάτι θα βγει, ρε παιδί μου. Ε, εγώ δεν ήθελα ποτέ να κάνω YouTube. Okay. Λίγο περίεργο που το λέω, αλλά. <laughs> δεν μ' <m'> άρεσε το YouTube. <laughs> δεν ήθελα να κάνω. Μου φαινόταν ε... κάτι που δεν θα με ενδιέφερε. <laughs> <laughs> αλλά κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο, έχει κάνει κάποιε παραστάσει, ρε παιδί μου κτλ. Θα μου πει και εσύ μετά πώ ε, το έπαιξε αυτό όλο. Ε, Έχει κάνει κάποιε παραστάσει και θε κάπω να σε βρει ο κόσμο. Δηλαδή, μόνο από τι παραστάσει δύσκολα θα σε βρει. Ε, πρέπει να έχει ήδη κάποιο όνομα σαν κωμικος ε, κωμικό stand-up ε, καθαρά ε, για να σε βρει εγώ στο Insta π.χ. Οπότε έλεγα ότι πρέ, κάτι πρέπει να κάνω για να με βρει ο κόσμο κάπου και να έχω υλικό δικό μου. Μία επιλογή ήταν να ανεβάζω κείμενα. Επειδή το είχα να γράφω και να τα παίζω και να τα καίω, ε, έγραφα πολύ ρε παιδί μου ειδικά τότε, δεν μ' άρεσε όμως αυτό. Δεν ήθελα να γίνει προχειροδουλειά. Ε, οπότε αποφάσισα να κάνω YouTube. Και το, τότε το έβλεπα τελείω ένα εργαλείο του απλά να με βρίσκει ο κόσμος. Αφού άρχισα να το κάνω βέβαια, άρχισα να μ' αρέσει πάρα πολύ. Mm. Ε, άρχισα να το λατρεύω, να το αγαπάω, μ' άρεσε, παίρναγα τέλεια... Ε, Άρχισα να, να θέλω. Να, δηλαδή, τώρα δεν νομίζω να μην, να μην κάνω YouTube. Για, πολλά, για πολύ καιρό ακόμα. Mm -hmm. ε, Έχει αρχίσει να γίνεται και αυτό λίγο ζωτικό κάπω. Mm -hmm. <coughs> δεν είναι το ίδιο με τι παραστάσει, σίγουρα. Ε, αλλά είναι κάτι που το θέλω, στη ζωή μου, full. Ε, ε, εσύ πώ μπήκε στη φάση YouTube. Ναι, και εγώ το ίδιο πράγμα με σένα. Ε, το YouTube δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου, δεν μ' άρεσε καθόλου. Και φίλε, αν με ρώτησε δύο χρόνια πριν, θα σου έλεγα. Αποκλείεται. Καλύτερα να μου πω στο <χαι> κεφάλι παρά να κάνω και τέτοια πράγματα. Και έσχασε καραντίνα, ρε φίλε, και αυτό το είδα σαν ευκαιρία να με μάθει περισσότερο κόσμο mm. και να κάνω κάτι. Εγώ δεν μπορούσα να φιλτράει ένα χρόνο να μην... να μην κάνω τίποτα. Δεν ξέρω, θα φλίπαρα. Ναι, ναι. Ε... Οπότε να ξεκινήσει το live of χαλαρά, αλλά χωρί καμία προσδοκία. Δηλαδή, εντάξει, λέει θα κάνω 10 επεισόδια και τι γίνει, α πούμε. Ε, και ήταν αρχίζει να βλέπει τι ξέρει ο κόσμο το ψιλογουστάρι και σε μάθαινε και περισσότεροι και τέτοια, λε γαμό. Δηλαδή, ε, το έχω ξαναπεί ότι Α, αναπτύχθηκα αντιρρυντικά πάρα πολύ λόγω του YouTube. Ας πούμε. Από εκεί που ήξερα 5.000 άνθρωποι στο Instagram, ας πούμε, τώρα έχω 17 και θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη άνοδο που ναι. μετά θα τι παραστάσει, οπότε θα μου βοηθήσει και εκεί. Σ' αρέσει όμω να το κάνει. Ενώ νιώθεις... νιώθει. <laughs> Προφανώ μέχρι ένα σημείο θα σ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά νιώθει ότι σε γεμίζει. Σε καμία περίπτωση όπω το stand-up. Δηλαδή ναι. δεν είναι το πάθο με το YouTube. Σίγουρα. Ε... ναι, <laughs> Πολλέ φορέ με δυσκολεύει, φίλε. Δηλαδή, ειδικά σε project που ξέρει, δεν είναι τόσο πολύ αυτά που θέλω, mm. που έχω κάνει ήδη ξέρει αριστερά. Ε, Πολλέ φορέ είναι λίγο ένα αγκάθι, α πούμε, ότι αχ, πρέπει να κάνω και αυτό. Και... Να, ναι. Ε, αλλά υπάρχουν και project όπω το Live of Speed και το podcast που τα γουστάρω τέρμα και τα γουστάρω, ναι, full. Δηλαδή, μ' αρέσει. Νομίζω φαίνεται κιόλα. Ναι. Δηλαδή, το Live of Speed είναι φάση που γουστάρει. Δηλαδή, εγώ ναι, το βλέπω. Είναι, είναι, είναι καλή φάση γιατί Αρχικά δεν χρειάζεται πολύ γράψιμο γιατί είναι πράγματα που έχω ζήσει ήδη. Να. Και μου αρέσει να με γνωρίσει ο κόσμο λίγο περισσότερο. Να πει, γιατί ρε έχω ιστορίε που είναι, θεωρώ ναι. ότι είναι καλές, καλέ, κατάλαβε. Και θέλω να, να ακουστούν προ τα έξω. Εντάξει, δεν έχει και μεγάλο effort. Είναι φαν, Ναι, και εγώ θέλω να το συνεχίσω στο YouTube πολύ. Και μου αρέσει και αυτό το. Ότι θα σου στείλουν μήνυμα. Ναι, Έρχεσαι ναι, ναι. πολύ κοντά με το κοινό. Γιατί στο stand-up ναι, μεν παίρνει άμεσο feedback, αλλά δεν γνωρίζεσαι κάπω με το κοινό. Δηλαδή είναι κάπω λίγο μονόπλευρο. Δηλαδή λέω να στείλω, χαχά, -χα, γελάνε, φεύγω από το σπίτι μου, καλή νύχτα. Και ε, στο YouTube θα κάτσει να μιλήσει στα σχόλια, θα στείλει ένα μήνυμα, θα το απαντήσει. Δηλαδή έχει και ένα interaction παραπάνω και είναι όμορφο το ότι γνωρίζει το κοινό σου κάπω. Ναι. Και κάπω το φτιάχνει κιόλα. Ενώ είναι το κοινό σου. Mm -hmm. ε, που το περίεργο είναι βέβαια ότι καμία σχέση στο YouTube με τι παραστάσει. Δεν ναι, ένα ναι. κομικό. Ε, αλλά και πάλι, ξέρεις, μετά όντω έρχονται να δουν εσένα. Αυτό. Ωραίο αυτό το λεστό, ότι φτιάχνουν το κοινό σου, φτιάχνεις το κοινό σου. Γιατί ε, αυτό που θαυμάζω σε σένα είναι ότι νιώθω ότι ε, έχω να κάνω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ε, ξεκάθαρο στόχο για το τι κοινό θέλει να έχει. Δηλαδή, νιώθω ότι, ξέρεις, είναι λίγο νης η αγορά σου. Ε, τύπου, θέλω χειπκοπάδες, θέλω ισχύ. Ε, ισχύει, αλλά δεν το έχω στο μυαλό μου ακριβω mm -hmm. ε, δηλαδή, στο no subject, α πούμε, ρε παιδί μου, μιλάω για πράγματα που έχω βιώσει εγώ. Ε, τα βιώματά μου, τι σκέψει μου. Δεν, δεν, τα έχω βιώσει όλα αυτά που λέω προφανώ, γιατί κάνω και κομμαδία. Αλλά μιλάω, για, 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 για μιλάω από, απ το πρίσμα τη ζωή τη δικιά μου. Yeah. Ε, οπότε, αναπόφευκτα νομίζω θα έχω και ψηλό στάνταρ κοινό. Στάνταρ. Ενώντα ότι κάποιοι άνθρωποι θα ταυτίζονται με αυτά που λέω. Κάποιοι άλλοι δεν θα ταυτίζονται. Ε, δεν κάνω πολιτική, που μου το λένε όλοι και με κνευρίζει. Κα, λέω εντάξει, προφανώς κάποια θέματα είναι πολιτικά, ας πούμε. Αλλά μιλάω πολύ βιωματικά. Αυτό δηλαδή. Και αυτό νομίζω είναι που πιάνει κιόλα. Ε, είναι ότι ο άλλο ξέρει θα κάτσει να το δει επειδή το έχει ζήσει κι αυτό. Mm. Ε, οπότε ναι, έχω κοινό το οποίο με καταλαβαίνει. Ε, και βαθύτερα από ότι ένα ευρύ κοινό, α πούμε. Οπότε ναι. Νομίζω... αυτό μου βάζει το vibe ότι ένα μέσο YouTuber, ειδικά και κωμικοί ας πούμε, συνάδελφοι και τέτοια, θα κάνουν βίντεο, αλλά θα το ανεβάσουν και θα έχουν ξεκάθαρο το σε ποιον απευθύνεται, τι ναι. περιμένω από αυτό. Που για μένα είναι πολύ σημαντικό να ξέρει το, το κοινό σου. Δηλαδή, α πούμε, εγώ γνωρίζω σε κάθε κουμπί που κάνω το μέσο άνθρωπο που θα το δει, α πούμε. Mm -hmm. Δηλαδή, το superfloros θα το δει ένα άνθρωπο που είναι λίγο ανασφαλή, λίγο ταυτίζεται με μένα που δεν τα πάει καλά με τι κοπέλε, αν χώνεται να πάρει καφέ και τέτοια. Ναι. Έχω φτιάξει ένα χαρακτήρα. Το podcast ξέρω ότι θα ακούσουν άλλοι άνθρωποι. Το σπιτατάκι καιρό θα μα δουν άλλοι άνθρωποι. Οπότε όλα αυτά πρέπει να θεωρώ είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει από πριν που απευθύνεσαι και μετά να παράξει και ένα content το οποίο να απευθύνεται εκεί πέρα. Ναι. Γιατί χάνεσαι μετά, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα, αν κάνει κάτι απλά λόκο, βγάζει ένα βίντεο και όπου... όποιο το δει, α το δίνει περισσότερο, ξέρω εγώ, μετά χάνεσαι. Και πόσο καιρό θα το κάνει αυτό. Δηλαδή, πε ότι το κάνει. Ναι. Πόσο καιρό θα αντέξει να βγάλει απλά ουδέτερο content. Ναι, ναι. Ε, θα κι εσύ ο ίδιο. Mm -hmm. ε, αυτό. Οπότε. Αυτό. Επιλέγει στην ουσία να πει αυτό που, που νιώθει. Κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω. Ε, Εν τω μεταξύ, ήθελα να σε ρωτήσω πότε νιώθει καλύτερα. Mm -hmm. Όταν, όταν ανεβάζει βίντεο ή όταν γυρνά. Ξεκάθαρο, όταν ανεβάζω. Όταν ανεβάζει. Ναι, Εγώ όταν γυρνάω, φίλε. Αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί. Ε, όταν ανεβάζω βίντεο μου κρατάει το hype, ας πούμε, το, το ατομικό, 20 λεπτά. max. Ναι. Ξέρετε, εγώ το κάνω το συνδυάζω με την παράσταση, α πούμε. Δηλαδή, πώ όταν γράφει. πότε νιώθει πιο χαρούμενος, όταν γράφει το αστείο ή όταν το παίζει. Στη σκηνή. Όταν το παίζω. Για ποιο Πιο χαρούμενο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ξανακάνει μια παρόμοια. Ναι, έτσι, ναι. Ε, γιατί το γράψιμο είναι λίγο βάναυσο, γενικά. Μπράβο. Έτσι το έχω και εγώ στο, στο γύρισμα, α πούμε. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο βάναυσο ψυχικά. Ναι. Αλλά ξέρει, είναι λίγο. Μπορεί να μην έχει ξυπνήσει καλά, να μην έχει όρεξη ναι, και ναι, ναι. πρέπει να βγάλει και ένα χαρακτήρα συγκεκριμένο. Ε, είσαι σούπερ μόνο του συνήθω το γύρισμα. Δηλαδή, εγώ τα καταλαβαίνω, πούμε, εγώ και οι μου στο δωμάτιο. Okay. Οπότε, μηδενικό τζέρτζελο. <laughs> <laughs> ε, ναι, οπότε δεν μ' αρέσει καθόλου. Ενώ όταν το ανεβάζω, εκεί νιώθω ότι δένω με τον άλλον. Και όταν μ' και το feedback του, Α, ah, ήταν καλό, ξέρει κάπω. Ναι. Χαίραμαι και λίγο. Οκ, okay, κοίτα, επειδή εγώ θα γυρνάω με τον Καρακάση, ναι. τον οποίο Καρακάση τον, ξέρω ναι, και από δημοτικό και... πάνω, τον ξέρω. Από δημοτικό και Τέλο πάντων, τον ξέρω από μικρό παιδί. Για μένα, ρε φίλε, τα γυρίσματα του ενό no subject είναι η αποσυμπίεση όλη τη εβδομάδα. Mm. Δηλαδή είναι το ότι πάω εκεί και δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Περνάω καλά, γελάω, γιατί πεθαίνουμε στα γέλια προφανώ. Ε, περνάω ωραία και δεν, δεν έχω κανένα άγχος, εκείνη την κινδυνό, τίποτα, καμία έννοια. Γι' αυτό όταν το ανεβάζω, μου αρέσει επειδή ειδικά στην αρχή παίρνει comment το ένα, το ναι, άλλο ναι, γουστάρο, ναι. full, αλλά κάποια στιγμή σταματάει αυτό. Είμαι, είμαι λίγο άνθρωπο του πάμε στο επόμενο. Mm. Ε, που είναι λίγο μαρτύριο κάποιε φορέ, αλλά οκ. Okay. Ο στόχο του ο subject, <laughs> <laughs> λοιπόν, Υπάρχει στόχο του subject, εντάξει, είναι λίγο γενικό, ο δικό μου τουλάχιστον. Ε, θέλω κατά κάποιο τρόπο τον subject να αγγίξει όλα τα κομμάτια της κωμωδίας. Ε, επειδή υπάρχουν στυλ, υπάρχουν ρεύματα, ε, υπάρχουν χίλια δυο πράγματα που μπορεί να κάνει στην κομμωδία. Ε, θέλω να τα κάνει όλα τον subject. Θέλω να γίνει η κομμωδία, όπως λέω. Mm -hmm. Αυτό, αλλά είναι πολύ γενικότερα. Είναι μια, μια γενικούρα που δεν βγάζει κανένα νόημα, <laughs> αυτό που λέω. <laughs> Προφανώς. Ε, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς. Mm -hmm. ε, θέλω μέσα το τον subject να έχουν περάσει τα πάντα και όλοι. Ε, όχι σαν άτομα όλοι, ε, σαν φιγούρες, σαν βιώματα. Mm. Αυτό που είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις, αλλά... Άρα έχει και ένα κοινωνικό έτσι, αντίκτυπο κάπως, αντίκτυπο, αλλά επιρροή ας πούμε το, τι συμβαίνει κοινωνικά στην Ελλάδα. Ας πούμε. Σίγουρα. Ε, έχει, έχει επικαιρότητα, mm. δηλαδή θα βγάλω επεισόδιο για κάτι που έγινε ας πούμε πρόσφατα, που είναι έτσι τραγικό ή σημαντικό ή οτιδήποτε. Ε, έχει και γενικά επεισόδια, τα οποία δεν είναι ποτέ γενικά. Έχω μια σκέψη πίσω από το γενικό επεισόδιο. Ε, αλλά ναι. Ενώ ότι επειδή αν υπάρχει η ομοφοβία, mm -hmm. θα την σχολιάσεις, ας πούμε, στον subject. Οπότε ξέρεις πράγματα που υπάρχουν στην κοινωνία γενικότερα, σε ναι. ή οτιδήποτε. Ε, είναι η κυρία έμπνευση του no subject, πρακτικά, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι. Απλά το, το βασικό θέμα που είναι. είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει το κοινό πούμε, αυτό. Mm -hmm. ε, είναι ότι όταν γράφω no subject, δεν σκέφτομαι την κοινωνία. Σκέφτομαι αυτά που έχω ζήσει εγώ. Μόνο εγώ. Που προφανώ κάποια συμπίπτουν με αυτά που γίνονται στην κοινωνία. Δηλαδή, ομοφοβία συγκεκριμένα, εγώ δεν έχω ζήσει. Μπορεί mm -hmm. να έχει ζήσει ένα φίλο μου, α πούμε. Mm -hmm. Παίρνω το δικό του βίωμα που το έχω ζήσει μαζί του και προσπαθώ να το εκφράσω. Mm -hmm. Οπότε πολλέ φορέ λέω πράγματα τα οποία δεν, δεν είναι σωστά. Δεν είναι πολύ correct, α πούμε. Αλλά έτσι τα έχω ζήσει εγώ. Mm -hmm. Δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή, άμα θε να μιλήσουμε θεωρητικά για το τι γίνεται στην κοινωνία, μπορώ να σου πω χίλια δύο, ξέρω εγώ. Ε, βαριέμαι τώρα, να σου πω, αλλά κατάλαβε. Ε, το τι έχω ζήσει εγώ και το πώ το έχω βιώσει εγώ είναι πολύ διαφορετικό. Γιατί είμαι ένα άνθρωπο. Mm -hmm. Οπότε προφανώ και θα πω κάποια πράγματα που άλλοι τα θεωρούν λάθο και έχω βιώσει κάποια πράγματα καμία σχέση με την πραγματικότητα, αν υπάρχει μια πραγματικότητα, α πούμε. Αυτό. τρομάζει καθόλου το ότι δεν είσαι τόσο πολιτικά ορθό, α πούμε, Όχι, καθόλου. Δεν με νοιάζει, γιατί έχω μεγαλώσει με Σαπέλ. Γενικά, οπότε. Ο Σαπέλ είναι κωμικό για όποιον δεν ξέρει. Αμερικάνοι. Και. σου για αρκετό διάστημα. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Είναι. Τα, όχι ταντά μου απλά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν υπάρχει ελληνική σε αρσενικό. Όχι, νομίζω είναι ταντά. Okay. Ε, με έχει μεγαλώσει κανονικά, όντω, Στα πόδια του, έτσι <laughs> με πήρε και μου πέλα «Έλα, πάμε». Ε, ο οποίο είναι ο... full... Ε, πώς το λέγεται... incorrect, politically incorrect. Εδώ, οι Άγγλοι. Ε, ε, λέει τα πάντα, κράζει τους πάντες. Που άμα δεις ένα subject, όντως κράζω τους πάντες. Mm. Ε, και δεν τον νοιάζει γιατί αυτό είναι, γι' αυτό αυτό είναι η κομμωδία. Προφανώ δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Αλλά θα γίνει. <σχεδιά> δεν μπορώ να το αποφύγω κάπω. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει αυτό το vibe λίγο που βγάζει και μου άρεσε και όταν είχα έρθει στην εκπομπή ότι. Ξέρεις, πήγα να πω και εγώ λίγο σε αυτό και ξεκίνησα να πω κουφάλε και, <σχεδιά> ναι. και τέτοια. Δεν ξέρω. Ε, είναι λίγο. Αυτό, αυτό που σου είπα, εστιασμένο κάπου, ρε φίλε, και δεν υπάρχει πολύ στο ελληνικό YouTube, α πούμε, ξενελική κομμωδία τόσο. Ισχύει. Είναι βασικά η επιλογή του να θες να μιλήσεις για κάποια σοβαρά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά παρεξηγείται αυτό. Σοβαρά πράγματα είναι τα πάντα. Είναι αυτό που σου λέγαμε με ένα κείμενο, α τα κουνούπια. Mm. Που είχε ένα κείμενο με κουνούπια, που δεν είναι σοβαρό, α πούμε, τα κουνούπια. Δεν νοιάζει κανεί τι γίνεται με τα κουνούπια. Αλλά εσύ είπε, ξέρω εγώ, για τη σχέση με την αδερφή σου, μέσα σε αυτό. Που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε όλα είναι σοβαρά. Ε, απλά κάποια έχουν κάποια κακά ή καλά αποτελέσματα σε κάποιου ανθρώπου. Mm -hmm. Οπότε είναι λίγο πιο βαρύ, δουπά να το πω. Δεν ξέρω. Σε φοβίζει στο no subject, επειδή και τέτοια θέματα, ε, πόσο μπορεί να ξεφύγει από το κομικό και να γίνει πιο κυρίγμα; Δεν ξέρω, χάσαμε καλή λέξη, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι μια ναι. λογική κομμωδία και σοβαρότητα ουσιαστικά. Με τρομάζει full γιατί κάθε φορά που μιλάω σοβαρά χωρί να κάνω κομμωδία σε ένα subject είναι λάθο μου mm. για μένα. Mm -hmm. ε, απλά θέλω να τα πω, ξέρει. <laughs> με πιάνει λίγο το συναισθηματικό. Ε, και χάνεται λίγο αυτό και δεν πρέπει να γίνεται, γιατί είναι κωμική εκπομπή. Mm. Ε, δηλαδή, κανονικά ό,τι θέλω να πω πρέπει να το λέω με κομμωδία. Mm -hmm. Ε, εντάξει, κάνω κι εγώ λάθη, οπότε τι να κάνω. Εντάξει, ναι. Κάποιε φορέ. Mm -hmm. ε, και μου έχει πει θες να το κάνει για πάρα πολλά επεισόδια ακόμα, το οποίο δεν ξέρω πώ. Δεν τελειώνουν τα θέματα. Ειλικρινά, δηλαδή, έχει κάνει ήδη 30, πόσα έχει κάνει. Ε, 35, 35, 36, κάπου εκεί. Και ναι, αυτό λέω. Εντάξει, θα σταματήσει να σκέφτεται θέματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. <laughs> αυτό είναι η κλασική συζήτηση που έχω κάνει και με τον Καρακάση και η απάντηση είναι απλή, την έχει πει ο λεξ mm -hmm. Και είναι, φοβούνται πω δεν θα έχω την απόλυση και ο κόσμο σταμάτησε να γυρίζει. Ε, νομίζω ότι Πάντα θα βρίσκω θέματα. Πάντα. Γιατί μπορώ να, μπορώ να σου κάνω κομμωδία, μπορώ να σου βρω θέματα να μιλήσω ενό subject από το τίποτα. Ε, δεν είναι flex αυτό. Απλά. Τον καφέ. Μπορώ να σου. χίλια πράγματα μπορώ να σου πω για τον καφέ. Και να δώσω και νόημα στο τι είναι καφέ. Ναι. Οπότε δεν θα γίνει αυτό. Δηλαδή αν σταματήσει ένα subject σταματήσει, θα είναι επιλογή. <σχελίδι> Σίγουρα. Όσο, όσα χρόνια για να το κάνω. Ωραία. Αυτό. Στα... Γιατί πιστεύει ότι. Υπάρχει ο να, να στερέψει εσύ, α πούμε, από ιδέε. Σωστά να το ποτέ, Σωστά να ποτέ, σίγουρα, ναι. Ε, στο Superfloros το ένιωσα. Γιατί, λες ιστορίες από τη ζωή σου. Δεν λέω ιστορίες, κάνω λίγο πιο observational, mainstream Οκ. Okay. Okay. Δηλαδή, σε πράγματα που είναι λίγο πιο αυτό, σε, για ευρύ κοινό, είναι δύσκολο να κάνεις ένα θέμα το οποίο να είναι γλάστρες και να ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι εννοώ. Ναι. Θα μπορούσα να κάνω <coughs> κάτι αστείο ίσω με αυτό. Απλά... αυτό. Αυτό, στο φλώρος, λες, στο Superflorus λε. Στο Superflorus, ναι. Okay. Ε, ναι. Στο Live Speed, ναι. Κλάιν. Στο Live Speed. Ε, δεν γίνεται να, να, τελειώσουν οι ιστορίε στη ναι, ζωή σου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί ζει. Ναι. Εκτό αν. Ε, Μην το γελά. Τράκαρα προχθέ. Όντω. Ναι. 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 Ε, δυνατά ή... ε, για λατζή. Δηλαδή? Ελλού Έλου δηλαδή τρακαρά. Καφέ. Ah, okay. το, το, πιο μίζερο τρακαρά όλων των εποχών. Ε, δεν θα το κάνω, λέω. Τι θα το πω εδώ. Okay. Μπορεί να μου κάνει κάποιο κάτι ή κανεί. Okay, <laughs> λοιπόν. Ε, είμαι φιλέ στην ε, Μεσογείο. Ναι. Κολόδρομο φιλέ Μεσογείο. Και η φυσία μακράν καλύτερη. Sorry. Πες. Δεν χωρά να πάτε κάτω πέρα. Τι ήταν αυτό. Μπορώ να το εξηγήσω, πε, Ναι. Εμένα μου αρέσει η Μεσογείο, by the way, αλλά δεν πάντων. Γιατί είναι κολόδρομο. Είναι βαρετό, ρε φίλε. Ναι. Είναι κλασική Μεσογείο. <laughs> <laughs> δεν ξέρω γιατί. <laughs> Ενώ η Κυφσία έχει διάφορα πράγματα να δει. Και... Μαλακίε λέω τώρα, αλλά δεν Όχι, μιλάζει. να σου πω κάτι. Αρχικά και φυσικά <laughs> είναι πιο επικίνδυνη κατά με. Γιατί έχει, κα, έχει κάτι. Ακριβώ. <laughs> κάτι φόρε, κάτι ενηφόρε. Είναι λε και, και ρα, ρα, ραλιντακάρ, α πούμε. Γι' αυτό. Ναι. Έχει, έχει να δει πράγματα, Παίζει τη ζωή σου κορώνα γράμματα στην κυφσία. Okay. είναι. <laughs> Επίση και η φυσία είναι λούσιμο. Γιατί ρε φίλε να πει ότι είναι τεράστια ρε φιλική φυσία. Δεν ξεκινάει από. Δεν ναι, εις... που ξεκινάει και τελειώνει στη Λάρισα. Κάθε φορά που κάποιο λέει και έχει άλλο πράγμα στην άλλη. Μπράβο. Ναι, ναι, <Ρράβο> <Ρράβο> Ας ναι. Με παίρνει τηλέφωνο. <Ρράβο> πού είσαι, είμαι... στην... Συγγνώμη. Πού Θέλει να χάω έρχεται. Αλλά αυτό είναι πολύ σχετικό γιατί μπορεί να είμαι στο τέλο τη κυφυσία και στο ψυχικό, ξέρω, και να θέλω να πάω. Εγάλε, δεν ξέρω. Ε, Τέλο πάντων. είμαι στη Μεσογείο, λοιπόν. και είμαι σε αυτό το μίζερο πράγμα που και έχει κίνηση και δεν έχει κίνηση. Το οποίο τι σημαίνει. Δεν είσαι τελείω σημειωτών, ναι. αλλά αναδιαστήματα πηγαίνεις πηγαίνει με 30, δηλαδή λε, Α, ξεκόλλησε και ξαφνικά πάλι σταματάτε. Είναι αυτό το τρέχει λίγο. Ρέφιλ ναι. <laughs> <laughs> με το μικρόφωνο. <laughs> Παιδιά, όσοι βλέπετε, <laughs> κάθε <laughs> επεισόδιο να σα... ε, 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 ε. <laughs> Δεν παίζει άγχο. <laughs> Βαρά το μικρόφωνο, αν το δείτε, δεν ξέρω. <laughs> Πρέπει να γίνει η compilation στο τέλο με όλες του ανθρώπου που έχω μικρόφωνο. <laughs> <laughs> το μικρόφωνο. Κλείνει παρένθεση. <laughs> <laughs> ναι. είναι αυτό το μίζερο ρεφιλ που πηγαίνει με 40 χιλιόμετρα, μετά ξανασταματά. Πηγαίνει με 20 ή σταματά. Αυτό δεν ξέρω αν το έχει mm -hmm. Δεν έχει ιδέα, δηλαδή, έτσι. Έχω, έχω okay. και έχω να σου πω και λέω Ωραία, ωραία, ωραία. Και λοιπόν, λοιπόν, πηγαίνω με 30-40, ρε φίλε, και έχω την κοπέλα μου στο δίπλα κάθισμα, η οποία καπνίζει και θέλει να σβήσει το τσιγάρο στο τασάκι του ομαξιού. Ναι. Α την τα ρε φίλε, την ώρα που πάνε να το σβήσει, σκέφτομαι ότι θα καούμε, ξέρω εγώ. Okay, οπότε κοιτάω το τασάκι. Ψύχρεμο, ναι. Ψύχρεμο, αλλά τίποτα ένα δευτερόλεπτο, ρε φίλε. Και με το που το βλέπω μπροστά, <laughs> βλέπω φρεναρισμένο γάμα, ένα τζιπ Ακριβώ μπροστά μου. Και είναι η στιγμή που λέει, Εντάξει, δεν προλαβαίνω να σταματήσω. Και έχω δύο επιλογέ. Ή να πατήσει το φρένο όσο προλαβαίνω, ή να μπερδέψει τα πετάλια και να πατήσει κι άλλο γκάζι. Οκ. Πέφτω πάνω στον τζίπ, τελειώνω λίγα τα πολλά. Ευτυχώ ρε φίλε, εντάξει, πήγαμε 20, εν τέλει με τον γκάζι πήγα στα 25-30 και γίνεται ένα μπουφ, ξέρω εγώ, τρελό. Εντάξει, γίνει σούπερ μαλλικά. Πρώτα φορά τρακάρω άνθρωπο. Ε, Αμάξι γιατί είχα πατήσει και άνθρωπο μια φορά, θα το πω σε λίγο αυτό. Ωραίος. <laughs> ε, τες, σημανεί, πηγαίνουμε δεξιά, εκεί πέρα σταματάμε. Ε, τη λέω χίλια συγγνώμη που είστε και αυτά, δεν είχε χτυπήσει, ήταν μια γυναίκα γύρω 35. Και ευτυχώ απλά τη είχα πάρει λίγο χρώμα, α πούμε. Εντάξει, μου λέει δεν παίζει άγχο και δεν αλλάξαμε στοιχεία και έφυγα. Για να βάψει το σπίτι τη λίγο χρώμα. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Άρα δεν έχει δεύτερο δικαστήριο, έχει μόνο το ένα που πάτησε στον άνθρωπο. Αυτό, ναι. Ωραία, ωραία. Το οποίο. Ε, Μεγάλη στιγμή. Ε... Να στην πω τώρα, καπάκια. Τέτοια, ναι. Ωραία, συγγνώμη. Απλά τώρα σε αυτήν την ιστορία μπορώ να λέω ότι τράκαρα. Γιατί όταν το λέω, μου λένε δεν με αυτό. Ε είναι, μπορεί να λε ότι τράκαρα, να το παρουσιάζει λίγο πιο υπερβολικό. Ναι, ναι, ναι. Ότι μαλάκα πατάω φρένα, <laughs> είμαι έτσι, προσπαθώ και πάω και τον ακουμπάω ελάχιστα γιατί είμαι driver. Έτσι. <laughs> Γι' αυτό. Αλλιώ θα είχα τρακάρει πολύ. Σκληρά θα είχαμε πεθάνει όλοι. Εντάξει, λέω of speed, full είναι αυτό. έτσι θα το λέγαμε λέω of speed. Ναι, ναι ναι. <laughs> ναι, ναι. Και ξαφνικά. <laughs> Εμφανίζεται ολόγραμμα ενός Jeep τζιπ εδώ, έτσι μπαμ. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, τώρα αυτό με τον άνθρωπο. Πω <laughs> αρχικά, <laughs> <laughs> να ξέρω. Ζίζι. Ε, ήταν μια γυναίκα γύρω στα 60. Ε... Ήταν μια γυναίκα <laughs> γύρω στα 60. <laughs> Ρε φίλε, εντάξει, δε δεν την χτύπησα. Την ακούμπησα όμω. Αυτό... Ρε φίλε, είμαι τώρα στο Γέρακα και θέλω να μπω σε κεντρικό ουσιαστικά. Ξέρεις, αυτά τα στόπ που είναι για να μπει σε κεντρικό που τρέχουν με <laughs> <laughs> Ξείς, αλλά είμαι σε ένα σημείο ρε, που δεν πολύ βλέπω καλά τι γίνεται τέλο πάντων. Και περνάνε και πάρα πολλά αμάξια γιατί είναι ψηλοστροφή. Οπότε αν είναι να φύγω, πρέπει να φύγω <χω> γρήγορα. οκ. Δηλαδή έχω μία ευκαιρία και πρέπει να αγκαζώσω μπαίνοντα στο κεντρικό. Τι θέλω να πω, περνάνε τέτοια μάξι, περνάνε τέτοια αμάξια και υπάρχει ένα δευτερόλεπτο που δεν πρέπει να κάνει. Οπότε κοιτάω, δεν είναι κανεί, οπότε πρέπει να ξεκινήσω κατευθείαν γρήγορα. Α, κοιτά έτσι, ε. κοιτάω έτσι. Βλέπω δεν έχει κανεί, αλλά το βλέμμα μου είναι ακόμα το να μην έρθει κάποιο να με χτυπήσει από ένα στεράκι στο ναι, ναι. κεντρικό. Οπότε φεύγω, ρε παιδί μου, αλλά φεύγοντα. Υπάρχει μια εντύπωση η οποία περνάει έρφυλλο το δρόμο απέναντι. Φταίει και... φταί 100%. Ε, δεν φταίει έρφυλλο και δεν είναι στο σημείο. 100%. Δεν είναι έρφυλλο. Ε, ναι, φταίει. Έπρεπε να την έχει σκοτώσει. <laughs> 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 ναι. Είναι, και... αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν από. Δεν ξέρω. Δεν έχουν οδηγήσει ποτέ η ζωή του Ζωάνα γιατί δεν βλέπουν. Ναι, Δηλαδή. Δεν βλέπει ο άλλο είναι έτσι. Έχει πάθει αυγενικό μαλακα για να μην σκοτωθεί. Με τα λίγα θα απολαξεί ξεκινάω, γυρνάω μετά να δω το δρόμο γιατί μπαίνω σε έναν δρόμο και την ώρα που μπαίνω, ξέρεις, την ακουμπάω λίγο, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά δεν, δεν τη χτύπησα ή οτιδήποτε. Απλά ξέρει, έγινα πολύ μίζερο. Που απλά ξέρει. Ναι, ένα πλήφ, ξέρω εγώ. Με κοιτάει, την κοιτάω. Ξέρω. <laughs> <laughs> ναι. Ται, ται, αλλά ξέρει, δεν, δεν μπορούσε να γίνει κάτι, ξέρω εγώ. Τη λέω να αλλάξουμε ασφαλιστικέ και τέτοια. Μου λέει δεν έχω, ξέρω εγώ. Είμαι ανασφάλιστη. <laughs> ε, τη λέω συγγνώμη με αγριοκοιτά, αλλά ήθελα να τη πω ότι φταίει, γιατί έφταιγε γάματα πολύ. Ναι. Ε, Τέλο πάντων, αυτό. Και έγινε ένα μίζερο πράγμα, απλά έφυγε και έφυγα κι εγώ και αυτό. Αλλά πάλι το λέω ότι χτύπησα πεζό. Έτσι. Ε, αυτό είναι, αυτή είναι η ιστορία. Οκ. Okay. Mm -hmm. Το χτύπησε, ναι. ναι. Έπρεπε λίγο παραπάνω, βέβαια, ε, εντάξει. Ναι, okay. Έχω πάθει το αντίστοιχο με το να κοιτάξω κάπου για ένα δευτερόλεπτο με παπί ναι. ε, στη δουλειά. Mm -hmm. ε, δεν σου κάνω πλάκα, κοίταξα 0,3 σεκόντ ε, κάτω. Ναι. Δηλαδή, κοίταξα το τσαντάκι μου να είναι κλειστό. Ναι, 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 Είμαι έτσι και κοιτάω και σηκώνομαι και είναι εδώ ρε ο άλλο. Ναι, ρε Εδώ, φίλε. βασικά είναι εδώ. Με, με, έχει καλύψει. Ναι, 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 ναι. Και είμαι, πατάω φρένα και έπαθα αυτό. Έχει δει κάτι ε, με κάτι μηχανέ που κάνουν κόλπα που ανεβαίνουν έτσι στη μηχανή. Ναι, ναι, ναι. Έκανα αυτό. <laughs> δηλαδή, βρέθηκα έτσι στη μηχανή, ρε. <laughs> και σταμάτησα στο τόσο τώρα. Και σκέψη ήρθε μηχανόβιο μου, είπε το είδα και δεν πρόλαβα να σκορνάρω καν. Πώ το έκανε <laughs> <θα laughs> αυτό. <laughs> ναι, χανιέσαι πάντα. Ρε αυτό. Κι εγώ έτσι. Έτσι ένιωσε ρε φίλο. Σε... Ε... κι εγώ ένα δευτερόλεπτο κοιτάξα, ρε φίλο. Και έψα πάνω στο τζιπ. Δηλαδή είναι τραγικό ναι, το ναι. πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει μαλακή. Ναι, ρε. Είναι... Εμφανίζονται. Εγώ mm. είναι συνωμοσία τώρα αυτό. Εμφανίζονται. Mm. Δεν είναι εκεί και πατάνε φρένο. <laughs> Απλά κάνουν παπ και εμφανίζεται <laughs> το τζιπ <Jeep> μπροστά σου, ρε. <laughs> Λε, ε. Ναι, ξεκάθαρα, σίγουρα. Okay. Ε, και αυτό που θέλω να σου πω πριν, ρε φίλε, για την κίνηση. Ε, και απευθύνομαι στου ανθρώπου αυτή τη στιγμή, αλήθεια. Πρέπει να σταματήσουν να έχουν δίπλωμα αυτοί οι άνθρωποι. Το έλεγα πριν που ερχόμασταν εδώ. Υπάρχουν κάτι άνθρωποι στην κίνηση που δημιουργούν μία νέα ταχύτητα στο αμάξι. Ταχύτητα. Δεν είναι ούτε πρώτη, ούτε δευτέρα. Είναι ενάμιση. Ωραία. Και πηγαίνουν, ξεκινά στο φανάρι και το αμάξι, το δικό μου, δεν μπορεί να πάει με αυτή την ταχύτητα. Γιατί δεν... άμα βάλω πρώτη θα το πατικώσω, άμα βάλω δευτέρα θα σβήσει. Mm. Και ο μπροστά πάει έτσι δύο λεπτά. Ναι. Σωραίο παιδιά. Δύο λεπτά, ρε μαλάκα. Και λένε, πώ το κάνουν. Τι αμάξι έχουν αυτοί οι τύποι, ρε φίλε. Είναι απίστευτο. Και αυτό, λέω να του πάρουμε τα διπλώματα. Γιατί εντάξει, τι γίνεται άλλο αυτό το ε, αυτή ήταν η δικαιολογία που άργησε 45 λεπτά ο Χρυσή Πέτρο στο γύρισμα. κίνηση. Οκ. <laughs> okay. Ναι, δεν μπορώ να ταυτιστώ τόσο πολύ. Ότι και καλά πάνε σε μία μίζερη ταχύτητα τύπου 25 χιλιόμετρα, α πούμε. Δεν είναι, ναι, ναι. Πε, 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 μάλλον είναι 23,7. Ναι. Είναι συγκεκριμένα τα χιλιόμετρα που πάνε για να σου πάνε τα νεύρα και να μην ξέρει τι ταχύτητα να βάλει. Mm. Νομίζω κάποιοι θα το επιβεβαιώσουν. Εμένα με ενοχλούν τα τζιπ. Τα ναι. οποία για κάποιο λόγο, ρε φιλέ. Ε, φτιάχνουμε καλά αμάξια και τέτοια περίεργα πράγματα. Και φτιάχνουν πλέον αμάξια που φρενάρουν σε δύο νανοσεκόντ. οκ. Okay. Και γι' αυτό, αυτό τράκαρα λογικά, ρε, γιατί mm. τύψα για να πατήσει φρένο. Δεν, αγχώθηκε. Και τελευταία στιγμή το πάτησε φρένα, ρε, το αμάξι κατευθείαν. Ναι, Αλλά το δικό μου για να φρενάρει. <laughs> να, να, βγάλω κουπιά, να σταματήσω. <laughs> δεν ξέρω. Άγκυρα, ε, άγκυρα, ναι. Να <laughs> ξάγκυρα, ναι. <laughs> ε, και γι' αυτό πέφτει πάνω του εν τέλει. Οπότε κοντελογή, βγάλει τα παλιά αμάξια, γνώμη μου. Ισχύει. Παλιά λε, ε. Όχι, ε. απλά διαλύ... ε, χαλάστε τα φρένα σε όλα τα μάξια για ναι, να ναι, ξέρουμε ναι. πότε θα σταματάμε. Υπάρχει ένα πράγμα, δεν ξέρω αν έχει δει, είναι ένα viral video που λέει για την κίνηση. Ναι. Που ψηλό animated, που λέει για ποιο λόγο πώ θα Αυτό πρέπει... που κάνει και καλά που πηγαίνουνε... Ναι. <laughs> Κατάλαβε τώρα. <laughs> <laughs> Κατάλαβα, αλλά ξεσυνδοποίησα. Συνδοποίησα ξεκινώντα να λέω την αφήγηση. Δεν ξέρει πώ θα το εξηγήσει. Όχι, δεν είχα τίποτα να πω. <laughs> <laughs> Είδα ένα random βίντεο και ξέρει μου βγήκε τελείω ασυνέστατα να πω ότι για αυτό το βίντεο, αλλά δεν είχα κάτι παραπάνω να πω. Okay, okay, εντάξει, γιατί και, όχι. και καλά, νομίζω ότι έλεγε πώ να μην υπάρχει κίνηση. Ότι ναι. σου λέει στην ουσία. μην. Μην αλλάζει λωρίδε. Ναι, και μη σταματά ε, τελευταία στιγμή. Να αφήνει πάντα απόσταση. Πάντα απόσταση, ναι. Γιατί κάτι το συνδυάζει με κάτι λεωφορεία και στάσει. Μετά βαρέθηκα και το κλείσανε. Ναι, ναι. Αλλά, ναι. Ε, αλλά μπορώ να σου πω ένα ακραίο φίλο που έμαθα ε, επειδή δούλευα αντελήβερη. Mm -hmm. Ισχύει ότι κάποια αμάξια. Τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο να το πει γιατί μιλάμε για ε, πολυεθνικέ. Κάποια αμάξια, κάποια μοντέλα αμάξιών, ε, όντω έχουν ε, ε, μειωμένο. Πώ λέγεται, πεδίο όραση, πώ το πω. Είναι, είναι, πιο, είναι πιο λογικό να τρακάρουν. Έχουν περισσότερε πιθανότητε να τρακάρουν. Ναι. Δηλαδή, ε, τα φαρδιά αμάξια που είναι φαρδίκολα, κολόφαρδα ή αλλιώ, ε, δεν βλέπουν τόσο καλά στο τα άλλα πίσω. Α. Είναι πιο πιθανό να γίνει μαλακία. Ε, και ισχύει, δηλαδή μου το είχε πει Ντελιβερά παλιό και ισχύει, δηλαδή το κατάλαβα. Άρα ε, εγώ, α πούμε, το μάξιμο δεν έχει καθρέφτη, παίζει και αυτό να. <northern expertise> ναι, εντάξει. Ναι, ναι είναι φαρδίκολο, αλλά δεν είναι φαρδίκο, δεν πειράζει. Δεν σε νοιάζει. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, τώρα χαίρομαι πολύ, είμαστε λίγο πιο βολικά, πιο άνετα. Λέμε ιστορίε φάνκι. Και θέλω να σε ρωτήσω αυτό που πραγματικά απασχολεί και εμένα και πολύ κόσμο. Έχει σχέση ε, δεν απαντάω στη τις ερωτήσεις Ωραία, να, να βάλει και τον κόσμο στο κόντεξ, ας πούμε. Ε, ε, μου είπες από πριν ότι το μοναδικό πράγμα που θες να θίξουμε είναι ότι να σχολιάσεις αυτό το θέμα. Αν έχω σχέση ή όχι, ναι. ναι. εγώ σε ρώτησα παρά αυτά. Καλά έκανε. Το ξεκαθαρίζω από τώρα, είναι κάτι που δεν θα το απαντήσω ποτέ δημόσια. Ναι. Είτε έχω είτε δεν έχω. Και αν σε βρουν παπαράτσι στο δρόμο και που είναι ο Χρήσο Πέτρου με την. Α, δεν με χαλάει αυτό. Α. Δεν ξέρουμε <laughs> τι κάνω <κάνουμε αυτοί. laughs> <laughs> <laughs> με Εντάξει. Με την Τζένιφερ α πούμε, ξέρω Ναι, με την Τζένιφερ Άνιστον. Αρχικά μπορώ να καπνίσω, δεν σε πειράζει. Όχι, κανένα πρόβλημα. Τέλεια. Ναι. Αυτό δεν θέλω κανένα. Το κάνει τόσο σλό όμω, δεν ήξερα αν είναι κάποιο. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Πάω όλα στο τέτοιο. Okay. Πολλοί λένε ότι δεν είναι καλό να καπνίζει την κάμερα. Θα το μάθουμε. ναι. Αποποιούμε κάθε ευθύνη. Ω, εντάξει. Κάποιοι άνθρωποι καπνίζουν, παιδιά, εντάξει, στο 21. Ναι, ναι, ναι. λοιπόν, μου έχει πει, φίλε, θα ξαναγυρίσει λίγο στα σοβαρά. Mm -hmm. ε, από τι πιο ωραίε συζητήσει που έχουμε κάνει ότι το stand-up ε, απαιτεί αρκετέ θυσίε. Θέλω να μου πει λίγο τι εννοούσε με αυτό και να το αναπτύξουμε, α πούμε. Ωραία. Ε, κοίτα. Τώρα αυτή είναι τελείω η γνώμη μου. Mm -hmm. ε, και όπω ξέρουμε, οι γνώμε είναι σαν κάτι. Ε, ούτε θέλω να θίξω κάποιον λέγοντας κάτι τέτοιο, ούτε είναι η γνώμη μου. Mm -hmm. Να το κλείσω εκεί για να μην πω ε, πολύ λόγο. Για μένα, ρε φίλε, για να γίνει κωμικό, για να ανέβει στην κομμωδία, σε, όποιο, σε όποιο στάδιο και να είσαι, πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ. Ε, και όταν λέω πάρα πολύ, εννοώ πάρα πολύ. Ε, οπότε αναγκαστικά θα κάνει κάποιε θυσίε. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το, το thing, ρε παιδί μου, με το day job. Μην παρατήσει ποτέ τη δουλειά σου που σου βγάζει τα λεφτά για να κάνει το χόμπι σου να προσπαθείς να το κάνει επάγγελμα. Δεν διαφωνώ. Απλά εγώ δεν το έκανα. Τα παράτσα όλα και έκανα κομμωδία. <χι> ε, ή δούλευα μόνο και μόνο για την κομμωδία. Ε, τι σημαίνει θυσιάζω τώρα. Έχει πολλές πτυχές αυτό. Ε, θα, θα, θα το καταλάβεις κι εσύ. Ε, το ένα είναι ότι πάρα πολύ το χρόνο σου. Οκ, okay, δεν έχεις χρόνο για τίποτα. Ε, <χι> γιατί άμα... Αν σου λέω τώρα για μένα, αν θε να πετύχει αυτά. <χι> ναι. Ε, δεν είναι πανάκι αυτό που λέω. Το χρόνο σου λοιπόν το θυσιάζει full. Πρέπει να θυσιάζει κάποιου ανθρώπου. Στο βωμό του Σατανάκη έτσι. Ε, κάποιου ανθρώπου, φίλε. Δηλαδή, εγώ, α πούμε, έχω πολλού ανθρώπου στη ζωή μου που πια δεν του βλέπω. Ε, και δεν του έχω εξηγήσει κιόλα γιατί. Ε, δεν το έχω κιόλα τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να έχουν παρεξηγηθεί κιόλα που δεν τους στέλνω, δεν βγαίνουμε κτλ. Αλλά δεν έχω το χρόνο αυτή τη στιγμή να το κάνω, όντως. Ε, επίσης αυτό που λένε ότι αν θες κάτι ή κάποιον θα βρεις το χρόνο, είναι μαλακίες φίλε. Άμα τρέχεις όλη μέρα, δεν έχεις και την όρεξη από yeah. κάποια στιγμή και μετά. Δηλαδή μπορεί να έχεις τέσσερις ώρες το βράδυ, αλλά άμα είσαι κομμάτια, δεν θες να πας να δεις ξέρω, εγώ, μια κοπέλα π.χ. Ε, όχι την κοπέλα σου, μια κοπέλα, γιατί μου που έχετε πει να βγείτε αν είσαι κομμάτια, δεν θα περάσει καλά. Ναι. Είναι απλό. Οπότε είναι σίγουρα θέμα προτεραιοτήτων. Ε, πέρα από αυτό πρέπει να θυσιάσεις λεφτά. Σίγουρα. Και μετά έρχεται και το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα, που είναι το συναισθηματικό. Το ότι δίνεις τόσο πολύ συνέστημα σε αυτό που κάνεις, ε, που δεν σου περισσεύει πολύ. <χι> ε, γνωμούλα πάντα, έτσι. Ε, οπότε. είναι ρε παιδί μου, εντάξει, είμαι, είμαι και έτσι λίγο σαν άνθρωπο. Γενικά. Ωραία, κάτσα, το πάμε λίγο από την αρχή. sorry, σα έχω κάψει, αλλά θα σου πω τι εννοώ. Ε, εγώ, μια ζωή, ζούσα λίγο στο κεφάλι μου. Ε, έκανα σενάρια στο κεφάλι μου συνέχεια. Ε, σκεφτόμουν ιστορίε. Ζούσα μόνιμα λίγο στο κεφάλι μου. Ε, και αυτό συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Άμα ζει μόνιμα στο κεφάλι σου. Ποιο θα αντέξει να είναι μαζί σου, Άμα είσαι συνέχεια στον κόσμο σου ε, και. Δεν δε, δε σε καταλαβαίνει ο άλλο, Γιατί ζει σε έναν κόσμο τον οποίο δεν μπορεί να τον εξηγήσει κιόλα ακριβώ, είσαι στον κόσμο σου. Ε, οπότε, κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν. Δεν θα κάτσουν να είναι μαζί σου. Δηλαδή, πρέπει να σε ξέρουν πολύ καλά για να καταλάβουν τι είσαι ε, και τι σημαίνει όλο αυτό για σένα. Ε, οπότε, σίγουρα χάνει πολλού ανθρώπου από αυτό. Δυστυχώ ή ευτυχώ. Mm -hmm. Ε, και δεν φταίει κάποιο από του δύο. Είναι lifestyle. Δηλαδή, κάποιοι ρε παιδί μου γουστάρουν να, να βγαίνουν κάθε μέρα ρε παιδί μου, να πέρανε καλά με του φίλου του, με τη δουλίτσα του, με το ένα του, με το άλλο. Οκ, okay, ναι. Δεν το κράζω σε καμία περίπτωση. Κάποιοι ρε φίλε ζουν διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ ζω στον κόσμο μου μόνιμα. Και το έλεγα κιόλα ότι οι, 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 μό, οι μόνε φορέ που είμαι εδώ. Σε αυτόν τον κόσμο, στο τώρα που λέμε κτλ., είναι όταν είμαι πάνω στη σκηνή και όταν κάνω γυρίσματα στο subject. Όλη η άλλη ζωή μου είναι ένα άλλο κόσμο. Mm -hmm. Είναι ένα κόσμο που σκέφτομαι ιδέε, σκέφτομαι ιστορίε, τα ίδια. Σκέφτομαι πώ θα. και δεν είναι μόνο πάνω στην κομμωδία και στα κείμενα, είναι και λίγο πώ θα διαχειριστώ αυτή την κατάσταση, τι θα ήθελα να κάνω στο μέλλον. Συνεχόμενα ένα. ένα, ένα ό,τι να είναι, ένα, μια κοσμάρα. Mm -hmm. Αυτό. Ε, οπότε κάπως <κλήσει>, θυσιάζεις την πραγματικότητά σου μέχρι ένα σημείο. Που, όχι την πραγματικότητα αυτή που υπάρχει. Ζεις τη δικιά σου. Τώρα το έκαψα. Ε, το έχω πάει λίγο... Όχι, <γίλει> 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 ε, Εντάξει, ξέρει ότι το πιστεύω και εγώ πάρα πολύ αυτό, ρε φίλε. Ε, θα σου πω. Πιστεύω ότι είμαστε... Όταν... Ε, επειδή έχουμε το προνόμιο και την τύχη, α πούμε, θεωρητικά για πολλού, να ξεκινήσουμε ε, κομμωδία μικρή. Ναι. Οκ. Okay. Πολύ σημαντικό. Μπράβο. Και λογικά και εσένα θα το έχουν πει και εμένα αντίστοιχα. Ε, μου λέγανε καλά, μπράβο, ξεκίνησε κομμωδία στα 17. Στα 30 θα γαμά. Αυτό ήταν πάντα το thing. Ναι. Που ναι. Λογικά θα ισχύει αν το δουλέψω τόσο. Αλλά. Πόσα χρόνια έχει χάσει, πιστεύει. Πόσα χρόνια έχω χάσει? Ναι. Τι εννοείς? Πόσα χρόνια πριν θα ήθελε να ξεκινήσει. Όχι, δεν θα ήθελα. Είμαι, είμαι πολύ οκτή. Είσαι οκ. Προ τα εγώ, ξέρω. Εγώ νιώθω ότι έχω χάσει. Ξεκίνησε στα 18, στα 20. Στα 20. Ήθελα να έχω ξεκινήσει στα 16. Τέσσερα χρόνια πριν. Ναι. Έχω ξεκινήσει στα 16 όμω, οπότε δεν έχω Ναι, οκ, okay. είναι λίγο. Ε, αλλά. Ρε φίλε, το ότι εγώ στα... ξεκίνησα με τόσο μικρή και πήγα φοιτητή και ο κύκλο μου ήταν ένα τύπικαλ φοιτητή. Ναι. Που θέλει να πάει στα πάρτι, να βγει, να κάνει ένα ράνι. Καφεδάκι. Καφεδάκι, ναι που αυτό είναι full time δουλειά το να είσαι φοιτητή. Ναι, καλά, ξεκάθαρα. Ναι. Το να πηγαίνει τρει καφέ τη μέρα, να βγαίνει ε, 12 και να γυρνά 7 το πρωί και να ξυπνά 7 το απόγευμα. Ε, είναι μια ζωή που δεν μπορεί να συμβαδίσει με αυτήν αν θε να, να κάνει κάτι. Με τίποτα. Ναι. Το να πηγαίνει στη σχολή σου για καφέ χωρί να έχει μάθημα. Δεν γίνεται. Μαλάκα, πώς το κάνετε αυτό. Ε, το κάνουν φούλα το μαθήμα. Ναι ναι, 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 ναι. Και μάθημα να έχει. Δεν γίνεται. Ναι. Ή, ξέρω, Ακόμα και το να πα ένα πάρτι στα ή απλά απλοϊκά σου λέω, ρε παιδί μου. Mm. Δηλαδή, εγώ από τα πράγματα που μου έχουν πονέσει πιο πολύ από όλα είναι ότι δεν έχω ζήσει τύπικα φοιτητική ζωή. Γιατί. Ούτε εγώ, ναι. Είμαι στου δρόμου από τα 18. <laughs> ναι, ναι, ναι. Όχι στου δρόμου, δρόμο, αλλά θέλω να πω ότι. στο κουρμπέτι του stand-up, α πούμε. Ρε παιδί. Ναι, ναι. Δηλαδή, για μένα το να. για να βγω στι 9 η ώρα το βράδυ, πρέπει να ετοιμαστώ από τι 7 και να γυρίσω ε, αυτό τρει ώρα το πρωί για να ξυπνήσω δύο το μεσημέρι έχω χάσει legit μισή μέρα. Ναι. Και να ξυπνήσω και με hangover. Δηλαδή ναι, θέλω να πω ότι. Δεν δε, ναι, θα το κάνει μία-δύο φορέ, α πούμε. Οπότε όλα αυτά τα όχι στα πάρτι, στι διασκεδάσει. Είναι πολύ δύσκολη απόφαση, ρε φίλε. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμο. Το πόσα όχι πρέπει να πει, πόσου φίλου θα χάσει, γιατί και οι φίλοι σου. Εντάξει, α πούμε, μπορεί να είσαι μαλάκα και εδώ. έχουν γυρίσει πολλοί άνθρωποι κοντινή μου και έχουν πει Μα γράφει και έχει ναι. μαζί δύο μήνε. Εντάξει, δεν μπορούν να το καταλάβουν κι αυτοί αντίστοιχα ότι τι θυσίε θέλει. Και για μένα το να πω ένα ναι σε μία έξοδο δεν είναι. Κοστίζει. Κοστίζει πολύ, φίλε. Ναι. Ε, οπότε είναι ψυχολογικά, φίλε, είναι πολύ δύσκολο. Και μετά θα φτάσει και σε μία που μπορεί να είσαι και τελείω μόνο, α πούμε. Και να... Δεν ξέρω, εντάξει. Καν... Αυτό είναι η κατάρα. Θα πω με μιλήσω μόνο για τους κομικούς, ναι. του κομικού. Θα νιώθει μόνο σου. Πάντα. Ε... Θα σου πω εγώ. Να... Ε, Ολοκλήρωσε. Ολοκλήρωσα. Ωραία. Ήθελα να πω κι άλλα σε αυτά που έλεγε γι' αυτό. Ε, εγώ, ρε παιδί μου, τα, τα φοιτητικά χρόνια και όχι τόσο πολύ από την άποψη ότι έχει χρόνο, δεν δουλεύει κτλ. Πιο πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι. Τα φοιτητικά χρόνια είναι λίγο ανεμελιά, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή, κάξω εγώ πρώτο, δεύτερο έτο ή είσαι. Ό,τι να είναι, δεν σε νοιάζει, δε βγαίνει, πίνει, ξενυχτά, τέτοια. Εγώ δεν τα έζησα ποτέ. Mm. Ε, δεν ήταν επιλογή μου, ε, έπρεπε να δουλεύω. Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω στα 17. Mm. Ε, Προφανώ εντάξει, έχω ζήσει, έχω κάνει τα ξενύχια μου, δεν λέω αυτό. Αλλά δεν έζησα από ψυχολογικά αυτά τα φοιτητικά χρόνια που ακούω από διάφορου που ήταν. Παίζει να έχουν ξεχάσει ένα χρόνο ολόκληρο ναι, αυτό ναι, ναι. με θύση, ξέρω εγώ. Ναι. <coughs> δεν το έζησα ποτέ γιατί αναγκάστηκα να δουλεύω, ρε παιδί μου, και έπρεπε η ζωή μου να είναι λίγο πιο. Ε, που ήθελα να είναι το θέμα. Α, και μετά έρχεται αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το ότι ξεκινά κάτι δικό σου και αφιερώνει τη ζωή σου σε αυτό και πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και θυμάμαι, ρε παιδί μου, ε, ένα φίλο μου, ε, ο Μίμη, ε, μου έλεγε συνέχεια, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, τώρα θα μπει στην κομμωδία, θα κάνει φίλου ε, κομικού, ε, θα μπορείτε να τα λέτε λίγο παραπάνω από εμά. Κολλητή μου τώρα από μηδέν. Και εγώ δεν το καταλάβαινα στην αρχή αυτό. Έλεγα, όχι, μου. αλλά εσεί θα με καταλαβαίνετε μια ζωή, ό,τι και να κάνω. Και συνειδητοποιώ ότι δεν ισχύει αυτό. Γιατί ένα κομικό αυτή τη στιγμή με καταλαβαίνει πολύ διαφορετικά από ότι με καταλαβαίνει ένα φίλο μου ή η οικογενεια μου, ξέρω Και δεν είναι κακό αυτό. Ε, απλά, ξέρεις, σε κάποιους ξυνίζει αυτό ίσως. Mm -hmm. Σε κάποιους άλλους. Δεν μπορεί να συμβαδίσουν με αυτό. Δεν θα το καταλάβουν ναι, το πώς καταλαβαίνω εγώ ένα κωμικό και με καταλαβαίνει αυτός. Είναι άλλο πράγμα. Και λογικό, όπως είπες. Ναι. Mm -hmm. ε, γιατί... Ένας κωμικός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή με κατα... Κατα... θα πω τρία πράγματα και θα καταλάβει δέκα. Mm. Γιατί κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και χωρίς να κάνω αστεία στη σκηνή. Εγώ, άμα ακούσω ένα αστείο σε μια σκηνή από ένα κωμικό, θα καταλάβω και λίγο πίσω από τα γράμματα που λέμε. Ε, θα καταλάβω το τι ψυχολογικό πόνο έχει ρίξει πάνω σε αυτό που κάνει. Ε, και είναι αυτό που συζητάγαμε, το ότι αν δεν γράφεις κωμωδία δεν θα καταλάβει τι σημαίνει ε, εξόντωση συναισθηματική. Δηλαδή, είναι ότι το να γράφει κομμωδία δεν είναι ότι απλά κάθεσαι μπροστά στο PC σου και για... κάνει αυτό και περνά καλά. Ε, το ίδιο ζόρι έχει και ένα φίλο μου που ζωγραφίζει, α πούμε. Ξέρεις, οι γονεί του π.χ. και οι δικοί μου, αυτό που βλέπουν είναι ότι κάθεται σε ένα δωμάτιο και γράφει τι μαλακίε του. Δεν είναι έτσι όμω. Είναι πολύ πιο βάναυσο από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ε, δηλαδή, όταν ε, τελειώνει το γράψιμο, είσαι πτώμα. Ε, ναι, Συναισθηματικά, ναι, ναι. τελείω. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι άνθρωποι. είναι λογικό. Δηλαδή, αν, αν δεν, ε, είσαι κάπω δεν περιτριγυρίζει από τέχνη ή δεν κάνει κάτι παρόμοιο, δεν θα το καταλάβει αυτό. Και yeah, it's okay. Mm -hmm. It is what it is. Ε, Είπε ότι σε καταλαβαίνει περισσότερο η κωμική. Mm. Έχει. Τώρα που είσαι στη φάση, α πούμε, κάποια χρόνια. Ε, Παρέσει κωμικών, δεν ξέρω πώ βλέπει τη σκηνή, <laughs> αν είναι φιλική ή όχι. Ωραία, θα σου πω. Ε, Πάλι γνωμούλα, δεν ε, θέλω να θίξω κανέναν. Εγώ γενικά, ρε παιδί μου, όταν ξεκίνησα την κομμόδια, όταν έκανα open ένα και τα λοιπά, δεν έκανα παρέες καθόλου με κωμικού. Ε, γιατί ένιωθα πάλι ότι δεν με καταλαβαίνουν. Mm -hmm. ε, στην ουσία, εγώ πήγαινα σε ένα open mic και σκεφτόμουν ότι αυτό που κάνουν είναι η δουλειά μου, είναι η τέχνη μου, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, δεν πήγαινα εκεί. Αυτό είναι δικό μου λάθος, έτσι. Δεν πήγαινα εκεί ούτε για την πείρα, ούτε για την κοινωνικοποίηση. Ούτε για business, τίποτα. δεν Πήγαινα, πήγαινα για να κάνω κομμωδία. Που είναι δικό μου λάθο, το ξαναλέω. Δηλαδή, ρε μαλάκα, ρώτα κάποιον, μίλα με κάποιον. Είμαι γενικά λίγο αντικοινωνικό. Ε, οπότε, μάλλον με αντιπαθήσαν όλοι, δεν ξέρω. Μπορεί και όχι, δεν μου έχει πει κανεί κάτι κακό ποτέ στη ζωή μου. Απλά δεν έτυχε ποτέ να ταιριάξω με, με το χώρο τη κομμωδία. Ε, για του Open Micers, σου λέω τώρα, που ξεκινάγαμε όλοι μαζί. Ε, έγινε μία φορά αυτό που γνώρισα τον Θοδωρή τον Αδαμάκο, ε, ο οποίο. θα, θα την πω την ιστορία, αν και τη λέει καλύτερα. Είμαστε σε ένα Open Mic και δεν θυμάμαι ποιο παρουσίαζε τέλο πάντων. Ρωτάει έτσι, ξέρει, το small talk που γίνεται, σαν backstage, ε, Ρωτάει κάποιο, ε, ε, ο παρουσιαστή βασικά ρωτάει, είναι κανεί που θέλει να το κάνει επαγγελματικά αυτό, και δεν μιλάει κανεί. Και λέω, ρε μαλάκα, τι κάνετε εδώ πέρα όλοι. Ενώ, αν δεν θέλετε το κάνετε επαγγελματικά γιατί είστε εδώ. Mm -hmm. Και λέω, εγώ. Και ακούω έτσι το πλάι, ακούω ένα, και εγώ, <laughs> και γυρνάω και βλέπω τον Αδαμάκο. Ε, και είναι, νομίζω, η πρώτη παρέα με κομικό που έχω κάνει, και κάνουμε ακόμα. Ε, και συνεργαζόμαστε, αλλά νομίζω είμαστε και φίλοι πια, δεν ξέρω. <laughs> ε... Και μετά περνάμε στο κομμάτι που ξεκινάω την κωμωδία, μπαίνω στις παραστάσεις, ε, κάνω guest, κάνω δεκάλεπτα το ένα το άλλο. Θα σου πω, εγώ νιώθω ότι δεν φερθήκανε καλά οι... τα κεφάλια της κωμωδίας, ας πούμε. Ε, δεν, δεν τους κατηγορώ. <coughs> Τι εννοώ. Ε, δεν με νοιάζει να είσαι σνόμπ. Δεν με νοιάζει να είσαι ότι Άραξε εσύ, Εγώ είμαι κωμικό, γιατί είσαι. Όντω. Είσαι καταξιωμένο κω κωμικό και εγώ είμαι τίποτα μπροστά σου. Και για, για έναν open micer που το αντέχει αυτό, γιατί πολλοί δεν το αντέχουν, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Να δείξει τον άλλον ότι, μάγκα, πρέπει να δουλέψει για να φτάσει εδώ που είμαι εγώ. Για να μιλάμε στο ίδιο τέτοιο. Πρέπει να δουλέψει, να, να φτύσει αίμα. Γιατί αν δεν το κάνει, δεν θα εξελιχθεί η κωμωδία και η δικιά σου και η γενικότερη. Οπότε δεν κατηγορώ αυτό κατηγορώ το <coughs>, την τη οτροπία του «έρχεσαι να μου φας το ψωμί». Ε, γιατί αν το δεις και λίγο επιχειρηματικά, η σκηνή αυτή τη στιγμή έχει ψωμί για όλους. Οπότε, μάγκες, θα φάμε όλοι, μην αγχώνεστε. Ε, και γιατί με ενόχλησε εμένα αυτό, ας πούμε. Είναι μια γενικότερη νοοτροπία, όχι από όλους προφανώς, δεν, κατηγορώ, δεν τους κατηγορώ όλους. Ε, γιατί αυτό το έβλεπα σε κάθε δουλειά που πήγαινα εγώ. Από τα 17 μου μέχρι ξέρω, πριν πέντε μήνε που δούλευα, ε, το έβλεπα σε κάθε δουλειά. Ότι εδώ μπορεί να είμαστε συνάδελφοι, αλλά εδώ είναι ποιο θα φάει. Δεν έχει να κάνει. Συνάδελφο, ναι, και θα σε στηρίξω, αλλά άμα πα με φάση, πρέπει να σε φάω. Ε, που είναι λογικό στο, στην κοινωνία που ζούμε να υπάρχει αυτό. Δεν το κατηγορώ. Μεγαλώνοντα όμω με, 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 τα λόγια του Σαπέλ, του μπαμπά μου, <laughs> του δεύτερου μπαμπά μου, ε, ο οποίο όταν μιλάει για του κομικού, μιλάει λε και είναι η οικογένειά του, όντω, άμα δει ο να μιλάει για του τους, τους μεγαλύτερου κομικούς, είναι λε και μιλάει για τον πατέρα του, φίλε. Δηλαδή, είναι αντιαστικό το πόσο του αγαπάει και πόσο του θεωρεί κομμάτι τη ζωή του. Ε, παράλληλα, όταν μιλάει για τους, στο ίδιο επίπεδο μαζί του, α πούμε, ε, μιλάει λε και είναι αδέρφια του. Με τι ζήλιε, με το θυμό. Ε, έχει πει και αυτό το επικό το ότι δεν μπορώ να βλέπω άλλου κωμικού γιατί νιώθω ότι πηδάνε τη γυναίκα μου. Γιατί η κομμωδία είναι η γυναίκα μου που είναι λίγο brutal, αλλά είναι... εγώ το βιώνω πάρα πολύ. Ε... Τι έλεγα. Ναι, μεγαλώντα με του απέλ, λοιπόν, και με αυτά τα λόγια και με αυτή την οτροπία, περίμενα ρε φίλο στο χώρο τη κομμωδία να δω κάτι άλλο. Αυτό που λέμε κοινότητα, γιατί εγώ έχω, έχω ζήσει πολλέ κοινότητε στη ζωή μου. Γενικά είμαι άνθρωπο που ζει το χουντ, ξέρω εγώ, α πούμε. Το ζω όσο μπορώ. Ε... όχι το χουντ, επιστολή και τέτοια, μην παρεξηγηθώ. το, το την οικογένεια, ρε ναι, παιδί μου, και α μην, μην έχουμε το ίδιο αίμα. Και δεν το είδα. Και ήταν ένα. ένα... Πολλέ φορέ το λέω έτσι πολύ. στα αρχιδιά μου και τέτοια. Αλλά με επηρέασε πάρα πολύ, όντω. Δηλαδή δεν το περίμενα. Και δεν ήξερα πώ να το χειριστώ ακριβώ. Ε, αυτό δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω εσύ πώ το έχει βιώσει. Σίγουρα ταυτίστηκα στο κομμάτι του ότι εμεί είμαστε κομικοί, εσύ χαλάρωσε. Ναι. Που είπε και στην αρχή. Ε, εγώ πήγα με αυτό, ρε φίλε. Το άντεξα και με βοήθησε κιόλα να σου ειλικρινή. Mm -hmm. Ότι για να φτάσω στο σημείο να νιώθω ισότιμο, θα πρέπει να τους το αποδείξω και να δουλέψω πολύ. Και ήταν και κινητήρια δύναμη, α πούμε. Και ακόμα σκέψου που έχω κάνει κάποια πράγματα, μπορεί και να μην. να ντραπώ να πω ότι είμαι ισότιμο, α πούμε, με κάποιου ανθρώπου. Okay. Τομικά. Ε, δεν δηλαδή θα, ξέρεις, αν πω μπροστά σε, δεν θα πω ονόματα, αλλά σε μεγάλους ανθρώπους, τέλος πάντων κομικούς, κι εγώ είμαι κωμικό, μπορεί να το πω και να... με το που το πω να μαγκωθώ και λίγο, ότι okay. ξέρω τι λέω. Ε, οπότε το μου... οποίο δεν στέκει, το καταλαβαίνεις όμως. Αν το σκεφτείς λίγο εκτός. Ναι, okay. το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά δηλώνει μάλλον το πόσο έντονο είναι το ότι... Εμεί το κάνουμε χρόνια χαλάρωση, α πούμε. Ναι. Εντάξει, φίλοι, και κοίτα, θεωρώ ότι. Ζήλια και ανταγωνισμό θα υπάρχει, αλλά νιώθω ότι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι κάπω από μεμονωμένε περιπτώσει. Γιατί έχουμε δείξει και στα σκηνή ότι έχουμε και μια αλληλεγγύη, α πούμε, στην κατά καιρού. Όχι. Δεν είμαι στην πάνω σκηνή. Οπότε για να και το λέω. Σαν λες... παρατηρητή ενώ όπω το βλέπει. Να το πω, υπάρχουν κάποιοι που όντω αλληλοβοηθούνται. Ναι. Αλλά, σαν σκηνή, νομίζω συνολικά δεν το έχω δει εγώ. Προσωπικά. Mm -hmm. Μπορεί να είμαι λάθο τελείω. Δεν το έχω βιώσει. Σου ναι, μιλάω σαν παρετριδίστρια, τέλειω. Ναι, ναι, ναι. ναι, Που μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω. Θυμάσαι που σου έλεγα ε, ότι εγώ θέλω να δω πράγματα και να ζηλέψω. Mm. Η ζήλια δεν είναι πάντα κακή. Δηλαδή, αυτό το podcast το ζηλεύω. Με, με την καλή έννοια. Εγώ δεν ήθελα να κάνω podcast. Δεν είναι στη φάση μου τώρα. Δεν είναι στι προτεραιότητε μου να κάνω κάποιο podcast για να το ζηλέψω έτσι, κακά. Το ζηλεύω γιατί είναι ωραίο, είναι ωραία δουλειά. Θέλω να δω specials στο YouTube και να τα ζηλέψω και να πω ρε Μαλάκα, έπρεπε να το είχα κάνει εγώ αυτό. Να ακούω αστεία και να λέω πώ το σκέφτηκε ο Μαλάκα, τρεφίλ, γιατί δεν το σκέφτηκα εγώ. Αυτό είναι τέλειο. Είναι... Και πώ το αξιοποιεί μετά. Τώρα, άμα αρχίσει να ρίχνει τον άλλον, α πούμε, να του κόβει δουλειέ και τώρα, αυτό είναι μαλακία. Είναι, αφανώς, είναι. Το να θε να γίνει καλύτερο είναι όμορφο πράγμα. Γιατί έτσι ανεβαίνει όλη η σκηνή. Ε, δεν, δεν το έχω δει. Mm -hmm. Το έχω δει από ελάχιστου. Ε, και νομίζω το έχω δει από αυτού που όντω θεωρούν την κομμωδία ως ζωή του. Ναι, mm ναι, -hmm. ναι. Ε, δηλαδή από σένα, τον Αδαμάκο, το έχω δει και του Ρουφουλού, α πούμε, από, από διάφορο κόσμο. Που είναι αυτό, ότι το θέλουν. Mm -hmm. Δεν του μοιάζει, Ρε φιλε. Κατά κάποιο τρόπο δεν με νοιάζει να φάω από την κομμωδία. Προφανώ θέλω να φάω γιατί πεινάω και έτσι. Θα μου φέρετε κάτι και έτσι. Ε, Προφανώ θέλω να βγάλω λεφτά από την κομμωδία. Αν ε, έλεγα τον αντίθετο θα ήμουν ψεύτη, όντω. Αλλά δεν είναι ακριβώ προτεραιότητά μου. Γιατί χωρί αυτήν δεν με νοιάζει να φάω. Δεν με νοιάζει τίποτα γενικά. Άμα δεν είχα την κομμωδία. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν θα κάτσω να ρίξω κανέναν. Χαίστηκα. Δεν ασχολούμαι με κανέναν. Γι' αυτό δεν έχω και παρέ ε, μέσα στου ε, κύκλου τη κομμωδία. Οκ, okay, με κάλυψε. Ε, εντάξει, νομίζω δεν θέλω να επιταθούμε λίγο περισσότερο. Α, όχι, ναι. ναι, ναι. Ε, να πω απλά ότι όλα αυτά είναι γνωμούλε, ενώ μην τρελαίνεστε. Ναι, χαλάρα, εντάξει, δεν είπαμε και κάτι τρελό. Δηλαδή, ξέρει. Πάλι Ή... μίλησαι, μιλάω βιωματικά πάντα. ναι, αυτό. Οπότε αυτό. Ναι, μπορεί ναι, ναι, να είμαι λάθο. Ναι. Δηλαδή, να το ξέρει και αυτό ο κόσμο γενικά, ό,τι και να κάνει ένα άνθρωπο, μπορεί να είναι λάθο. Μπορεί σε δύο εβδομάδε να πει Έκανα λάθο, ρε παιδιά. Καλά, ναι, σίγουρα. Σί... Άμα το έχει δημόσια, βέβαια, θα το έχει για πάντα. Αλλά οκ, μην τρελαίνεστε. Ναι, καλά, αναπόφευκτο είναι να πει και λάθο πράγματα, να κάνει και λάθο πράγματα. Δηλαδή. Εντάξει, να, ναι. λογικό, από μένα είναι οκ. Okay. Και εντάξει, ναι, δεν δείχνουμε κάποιον με το δάχτυλο να πούμε ότι. Ah, Α, Ναι, αυτό. Λοιπόν, θα το ελαφρύνω όμω τώρα λίγο, γιατί αν μη τι άλλο, είσαι από του ανθρώπου οι οποίοι μάλλον έχουν τι πιο cool ιστορίε του κόσμου. οκ. <laughs> <Okay. laughs> και θέλω να σε δώσω πάση, είναι κάτι που κάνω στο podcast γενικότερα. Πάντα στο τέλο ε, ρωτάω τον καλεσμένο να μα πει μια φάνικη ιστορία, ένα τζιρζιλιάρικο πράγμα. Ωραία. Και έχω ακούσει, έχουν πάρει τα αυτιά μου ότι έχει κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία για τα Mac. Έχω πάρα πολλέ ιστορίε με τα Mac. Okay. Λοιπόν, υπάρχει το μεγάλο. Το, είναι αίρα, mm -hmm. η φάση Mac. Ε, είναι, λοιπόν, πρέπει να ήμασταν. 16, mm -hmm. πιο κάτω, 14, 15. τέλος πάντων, πιτσιρίκια. Ήμασταν πιτσιρίκια, το λέω από τώρα. Ε, και γενικά τρώγαμε στα Mac πολύ τότε. Και δεν ξέρω τι μα είχε πιάσει, είναι η ηλικία τότε εκεί που πετάς νεράτζια, μαλακίζεις στους δρόμους, Κάνει κάνεις παπαριές μόνο. και μας έχει πιάσει η φάση των Mac. Τι γίνεται με τα Mac λοιπόν. Πηγαίνουμε, θα σου πω τρεις φορές τη βδομάδα, μπορεί να ήταν και παραπάνω, τρώμε, όχι όλοι, είμαστε μεγάλη παρέα τώρα, πάντα ήταν η παρέα μου ήταν μεγάλη, Έτσι, 7 άτομα, 8. Τρώμε στα Mac, ε, τζέρτζελο φουλ τώρα εκεί, μαλακίες, πετάμε ένα στον άλλο παπαριές, Κατάλαβε τώρα, πιτσιρίκια 15 ναι, ναι, χρονών ναι, ναι. τώρα. Μέσα στην κάβλα. <laughs> και κάθε φορά που τρώμε, φεύγουμε και μετά πηγαίνουμε και πετάμε νεράτζια στα μακ. Πάντα. Το ξέρουν όλοι ότι είμαστε εμεί. Όλοι. Ναι, ρε, όλοι το ξέρανε. Γιατί σκάει το... <laughs> μια παρέα τρώει και μετά από 10 λεπτά κάποιο πετάει νεράτζια. Ναι, ναι, ναι. Κάθε φορά. <laughs> Οπότε το ξέρουν όλοι ότι είμαστε εμεί που πετάμε νεράτζια. Ε, και γενικά μα έχει πιασει η μαλακία μα με τα Mac, ρε, φίλε. Να κάνουμε μαλακίε στα μακ. Δεν <laughs> <laughs> ξέρω γιατί. Συγγνώμη στου υπαλλήλου που ήταν εκεί, του είχαμε γραμμίσει τη ζωή. Εντάξει, δεν του κάναμε τίποτα σε αυτού. Αλλά τώρα να δουλεύει και να σου πετάει νερά, για άλλο, όχι του πετυχαίνανε. Ναι. Ποιο... Πε, ε, στοχεύατε κάπου, στο κτίριο το ή ανθρώπου, α πούμε. Το κτίριο, το το κτίριο. κτίριο. Όχι ανθρώπου ποτέ. Όχι παράθυρα όμω. Χτύπησα <laughs> Κα... <laughs> φλέβα εδώ πέρα. <laughs> κάτι έφυξε. Κλειστά, κλειστά παράθυρα. Κλειστά παράθυρα. Ναι. ναι, πάντα κλειστά παράθυρα. Ναι. Αν έχει ξεφύγει κάτι θα ήταν κατά λάθο. Okay. <laughs> όχι, όχι, κλειστά παράθυρα. Δεν σημαδεύαμε του υπαλλήλου ούτε καν. Είχαμε μια σχέση αγάπη μίσου για τα μακ. Mm. Θέλαμε να φάμε εκεί να περάσουμε καλά. Αλλά θέλαμε να ρίξουμε και το νεράτζι μα. Ναι, το, ναι, ναι. το γλυκό, νεράτζι, <laughs> ξέρει. Ε, οπότε είχε, είχε αυτή η φάση τότε. για Γινόταν για καιρό αυτό. Κάποια στιγμή σκέψα ένα παιδί είχε σπάσει το πόδι του και πήγε και έσπασε την πινακίδα την πατερίτσα. Δηλαδή τρέλα. Ρε, 15 χρόνια τώρα μαλακίε. Δώσε. <laughs> λοιπόν, θα σε πάω. Θα σου πω ε, την τελική ιστορία στο τέλο. Ε, χρονικά δεν έγιναν το ίδιο αυτά, mm. αλλά θα. Ωραία, ε, ωραία, ωραία. Ε, λοιπόν, το ένα είναι. Ωραία, κάτσε, μην ξεκινήσω με το παράνομο. Όλο <laughs> <laughs> παράνομα είναι. <laughs> ναι, ε, μέχρι εδώ είναι το, το νόμιμο, α πούμε. <laughs> ναι. Ωραία, θα σα πω μία που έγινε δεύτερο έτο. <laughs> <laughs> δηλαδή, δεν ήμουν χρονών, ήμουν μεγαλύτερο. Mm. Ε, και έχουμε πιει. Και πώ μου κόβει εμένα που λέει ο Σεφερλής. Ε, Μου έρχεται εμένα ιδέα στο μυαλό. Ε, είναι, είναι Χριστούγεννα. Να πάω και να κλέψω. Και αυτό παράνομο είναι. Αλλά εντάξει, Κλάιν, να κλέψω το χριστουγεννιάτικο δέντρο των Μακ. Οκ. <laughs> <Okay>. Ωραία. Ναι. <laughs> Είμαι μεθυσμένο. Ναι. Δεύτερο έτο. Ναι. Ε, δεν παραγράφεται, αλλά εντάξει, okay, ένα δεντράκι. Να <laughs> πάω μέσα για ένα δεντράκι, μα αλλά καχέσαμε. Ε, το οποίο δέντρο είναι κάπου εδώ, ξέρω φαίνεται. Είναι τόσο, ξέρω Σαν αυτό που έχει στο σπίτι σου, λε. Αυτό, ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι ακριβώ. <laughs> που το έχω ακόμα. Ναι, ναι. <laughs> ε, Στολισμένο με τα φωτάκια του, με τι λάμπε του. Και λέμε, ωραία, πάμε να το κάνουμε. <laughs> Είμαστε μεθυσμένοι όμω, έτσι <laughs> ναι. να. Το θέτε ήταν μέσα στα Mac. Μέσα στα Mac, ναι. Ωραία. Όπω μπαίνει, αριστερά στη γωνία. <laughs> ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ποιο θα την κάνει τη μαλακία? Ο Χρήστο, ο Πέτρου, προφανώ. Και τι κάνουμε, είμαστε τρει. Ο ένα μπαίνει να παραγγείλει, mm -hmm. γιατί πίναγε όντω ο άνθρωπο. Ε, Και ο άλλο ήταν σφάσι θα μου ανοίξει την πόρτα να την κρατήσει να μπω εγώ να πάρω το δεύτερο. <laughs> <laughs> Μεθυσμένοι, ξαναλέω, το έχω πει φορέ. Hey, παίζει ρόλο. Λοιπόν, ανοίγει την πόρτα. Ο άλλο είναι μέσα, παραγγέλνει. Περπατάω εγώ άνετο, μπαίνω μέσα, στρίβω αριστερά. Δεν τρέχω, τίποτα, φουλ χαλαρό. Και πάω στο δέντρο, πάω στο πολύμπριζο και αρχίζω να βγάζω τα φώτα. <laughs> χαλαρό, έτσι, ναι, δεν ναι, έχω ναι, ναι, ούτε φωνή. Ούτε... Ναι. Παπ, 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 κοιτάω και γύρω μου. Κοιτάω λίγο εκεί, γίνεται λίγο μια ησυχία. Κάποιοι κοιτάνε, κάποιοι είναι λίγο στα αρχίδια του. Αρπάζω το δέντρο και πάω να φύγω σπριντ. Ναι, 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 Λοιπόν, αυτό που είναι στην πόρτα έχει πεθάνει στα γέλια ήδη. Ναι. Και φίλε, αυτό που δεν παρατηρήσαμε. Όχι. Είναι ότι είχε πινακίδα wet floor. Όχι, 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 όχι. όχι. <laughs> και είμαι με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, με καλώδια <laughs> να κρέμονται, λαμπάκια, μπάλε. Και πάω να τρέξω. Όχι, ρε, μπρο. Και φίλε, γλιστράει το πόδι μου. Και δεν σου κάνω πλάκα. Ήμουνα έτσι στον αέρα, ρε. Κάθε στον αέρα <laughs> και σκάω με τον κόλο κάτω, ρε. Πέφτει πάνω μου το δέντρο. Μπάλε από εδώ, φώτα, <laughs> μπλεγμένο. Και έχω πεθάνει στα γέλια όλοι μα. Αυτό που παραγγέλνει μέσα έχει πέσει κάτω στα πάντα και γελάει. Και απλά είμαι κάτω εγώ έτσι. Έχω χτυπήσει full, ναι, αλλά είμαι ναι. μεθυσμένος μεθυσμένο, οπότε δεν με νοιάζει εκείνη την ώρα. Και γυρνάω, κοιτάω το ταμείο και είναι όλοι έτσι, ρε. <laughs> <laughs> Τι κάνεις ο <στο> μαλάκα, ρε. <laughs> και είμαι σε φάση, οκ, okay, και απλά ψυκώνομαι και φεύγω. Okay. <laughs> και αφήνω το δέντρο κάτω, μαλακία. Ναι. Αλλά φίλε, δεν έχω φάει ε, σκέψου πόναγα για τρει μήνε. Ωρε φίλε. Έχω ακόμα πρόβλημα στο πίσω, στον κόκκικα. Έχω πρόβλημα στον κόκκικα α, από αλήθεια. αυτό. Επειδή είχα πάει να ψυρίσω ένα δέντρο στα μακ. Εντάξει, είναι καλύτερη ιστορία που έχω ακούσει τη ζωή μου, bro. Και, και δεν είναι κάτι που πλέον. Αφού δεν το κλείψε. Δεν το κλείψε. Ήταν όχι, ναι. ένα αστείο που κάνουμε συνήθω. Ε, ναι, 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 ναι. Θα μπορούσε να είναι ένα YouTube βίντεο, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Με σαβούρα κιόλα. Θα έπρεπε να γιου. Ξεκάθαρα. Αυτό ήταν δεύτερο έτο. Ε, όλα αυτά στο ίδιο μαγαζί με το οποίο με τα νεράτια. Ιδιο, ναι, στα... Ωραία, ναι, ναι. Στα βρυλίσια. Mm. <laughs> ε, κόφτω, λοιπόν, ε, πάμε τώρα στα παιδικά χρόνια. Αυτό ήταν. Ε, ρε παιδί μου, σκέψτε ότι είμα, είχαμε μεγαλώσει και κάπω έτσι νοσταλγήσαμε και λέμε δεν πάμε να κάνουμε μια μαλακία στα ΜΑΚ. Mm. Ε, και λέμε ναι, ναι. Στα παλιά τα χρόνια λοιπόν, 15-16 χρονών, ε, έχουμε δει ένα βίντεο στο YouTube. Από έναν Αμερικάνο YouTuber, υποθέτω. Ε, το οποίο τι έκανε αυτό. Πήγαινε ε, στα Mac ε, και προσπέρναγε την πρώτη πόρτα. Τότε τα δι... πλήρωνε στην πρώτη πόρτα και τα έπαιρνε σαν την επόμενη. Mm. Ε, τώρα δεν το έχουν αλλάξει λίγο αυτό. Την προσπέρναγε. από εσά. Ναι, ναι, ναι. <laughs> την προσπέρναγε, πήγαινε στη δεύτερη και έπαιρνε την παραγγελία του πίσω. Ah. Ή του μπροστά. Όχι του πίσω. <laughs> ναι, ναι, ναι. Και έκλεβε τα Mac. Ωραία, επειδή ήμασταν λίγο τσακάλια εμεί, είπαμε να το αναπτύξουμε λίγο αυτό. Mm. Να το κάνουμε λίγο πιο παράνομο. Ε, είμαστε, είμασταν είμαστε, 15, οπότε cool. Παραγράφεται. Ε, και τι λέμε. Ένα φίλο μου είχε μηχανή τότε. Και λέμε, θα πα με τη μηχανή, θα παραγγείλει 10 τσίζα, α πούμε, κανονικά, θα τα πληρώσει. Και θα υπάρχει ένα, ο οποίο θα είναι κρυμμένο και θα τρέξει να τα κλέψει. Την ώρα που θα δίνει ο άλλο. Τι λε, ρε. Ναι. Ότι καλά κλέβουν το μηχανόβιο. Ναι. Απίστευτο. Και θα σου δώσει άλλα 10. Ναι. Γιατί τα μαλάκια. Ναι. Ναι, για να φάμε <χει> τα διπλά. 20, ναι. Δεν είχαμε και φράγκα τότε, οπότε είχαμε βάλει όλη από ό,τι είχαμε ναι, και είχαν εκεί ναι, ναι, 10 ναι, ευρώ, α πούμε. Απίστευτα. Και δεν έφτανε για εμά, για όλου. Δεν έφταναν ούτε τα 20, ναι, αλλά είπαμε ότι το κάνουμε τη μαλάκια. Οπότε λοιπόν πάει αυτό με τη μηχανή. Ο άλλο για κάποιο λόγο φοράει full face, που κρύβεται. Ο κλέφτη. Ναι, ενώ μαλάκα κλέβει, μακ, μη φορά full face, ξέρω εγώ. Θα πε να τρομάξει, αλλά νομίζω ότι όντω κάνει ληστεία. Ναι, ναι, ναι. εντάξει, 15 ευρώ τώρα. <laughs> πάει με τη μηχανή, παραγγέλνει, πληρώνει τα 10 ευρώ και πάει. Και τι κάνει, Κα, Κατεβαίνει από τη μηχανή για να έχει χρόνο και αρχίζει να κοιτάει το κινητό του. Και καλά, ότι στέλνει μηνύματα, ξέρω εγώ. Ε, ενώ όμω η κοπέλα που δουλεύει του δίνει τη σακούλα. Περιμένει, περιμένει να. Α, περιμένει, ωραία. Okay. Λοιπόν, εμεί είμαστε καμπαντζωμένοι λίγο πιο πέρα και γελάμε φάση τρει ώρε πριν γίνει και τρει ώρε μετά. Ναι, ναι, προφανώ. Και άκου τι γίνεται τώρα. Ανοίγει η τέτοια, του κάνει αυτό mm -hmm. και αυτό κοιτάει το κινητό. Και κάνει, την κοιτάει και κάνει, Α, συγγνώμη λίγο τόσο αργά. Και φεύγει ο άλλο τώρα κομμάτια με full face τώρα, 15 χρονών με full face. Λέω το λίγο. Και αρπάζει τη σακούλα και η σακούλα σκίζεται. Προφανώ. <laughs> <laughs> και πέφτουν όλα τα τσίς κάτω. Oh. Και ο τύπο αρπάζει τη σακούλα, τρέχει δύο βήματα, σταματάει, το σκέφτεται, γυρνάει, κοιτάει τον τύπο που είναι έτσι, με τη σακούλα και τον κοιτάει, με τη μισή σακούλα. <laughs> και λέει: σκέφτεται, όχι, ρε, πούστε, θα τα πάρω. <laughs> και αρχίζει να πηγαίνει και να μαζεύει την μπλούζα του τατσί από κάτω. Τι λέει, ρε. Και ο τύπο απλά το κοιτάει έτσι, ρε. Σφασί, τι κάνει ο τύπο. Ναι. <laughs> και αυτό δεν, δεν, έχει σημασία. Αυτό, αυτό που ήταν το, πιο αστείο είναι. κάτι τι έγινε μετά. Πήρατε και άλλα. Θα σου πω. Το πιο αστείο είναι ο, <laughs> <laughs> ο μηχανόβιο που κάνει οσκαρική ερμηνεία ναι. <laughs> και φωνάζει ο τύπο, φωνάζει. Παναγία μου! Τι κάνει αυτό, είναι τρελό! Είναι πράγματα αυτά! 16 χρονών ήταν αυτό, έτσι, <laughs> με street, μηχανή, μόνο του. <laughs> και φίλε, έχουμε δακρύσει στα γέλια. Ο τύπο το παίζει τέλεια. Αλήθεια. Ε, άνετα, Όσκαρ, ναι. άνετα, να φώναζε. Χριστέ μου, Παναγία μου! Ε, είναι τρελό! Έχει <laughs> τρελαθεί. Και ο άλλο ψυρίζει, δεν ψυρίζει 10 γιατί δεν πρόλαβε, ψυρίζει 6, ξέρω εγώ, ε. και μα έδωσαν κι άλλα. Ρε φίλε, ναι, εντάξει, να σου πω κάτι και να σε καταλάβαινε για όλο αυτό το πανηγύρι. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, αξίζει να έχει δηλαδή. Φίλε, η ψυχούλα αυτό που τα έδωσε είπε μετά, άμα πίνε για το παιδί να έρχονται να μου ζείτε για το δει Ψυχούλα, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, πολύ καλή ιστορία. Ήταν για την ιστορία αυτό, ναι, 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 ναι. Μεγάλο τζέρτζελο. Ήταν, ήταν. Και αυτό ήταν το παράνομο. Όλα παράνομα είναι αυτό που σου Και η, και η τρίτη, η κορυφαία, είναι επίση παράνομη. Ναι. Εντάξει, Παράνομο, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι και κάτι τρελό, α πούμε. Κλάιν, μάιν, εντάξει. Ναι. Άρα, είναι άρα... παράνομο και σίγουρα δεν είναι παρεπέμπ, τον κόσμο να κάνει τέτοια πράγματα. Όχι, σίγουρα όχι. Αλλά άμα ήταν όντω παράνομο. Είναι κομική αυτά... αυτή η κομπή. Ναι, ναι. Οπότε, ναι. ναι ότι κάνουμε μπορεί να πρόκια. τα λέω και από το μυαλό μου, ρε ναι, παιδί μου. Να αυτή η ιστορία. Ναι, ναι. Γιατί κάνουμε κομμάτια και δύο. <laughs> αλλά πε και μια τρίτη φανταστική <laughs> ιστορία. Τρίτη φανταστική που είχα ακούσει εκεί τη λέγανε σε ένα χωριό που έχει Μακδόναλτ. Είμαστε πάλι 16, μα και πια στη μαλακία μα. Δεν ξέρω γιατί ήμασταν τόσο μαλακισμένα. Και μπαίνει challenge... <laughs> να, σε ένα παιδί να πάρει μια καρέκλα και να τη στείλει τη τζαμαρία. Ό, πάρε μπρο! Μισό, μισό, μισό! <laughs> <laughs> μισό, μισό! <laughs> ε, disclaimer. Ε, η τζαμαρία ήταν πλαστικό, χοντρό, δεν ήταν γυαλί. <laughs> οπότε <laughs> δεν έσπαγε <laughs> η συγκεκριμένη τζαμαρία. Ναι. <laughs> ε, ήταν σαν πλέξι <laughs> Gorilla glass, ας πούμε. <laughs> ναι, 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 ναι. Δεν έσπαγε. Συγγνώμη. Ναι. Ε, ε, την ανατομία τη πόρτα την είχατε κάνει από πριν, α πούμε. πάει και είχατε δει... Είχαμε πετάξει τουλάχιστον 7.000 ε, νεράτια, νεράτια. Και δεν είχε πει. Ναι, ναι, ναι. οπότε, λέμε εντάξει, θα αντέχει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, την, την τεστάραμε, πήγαμε, βαρέσαμε λίγο. Ωραία, ναι. Ήτανε, φαινόταν ναι, ότι είναι plexiglass. Δεν θα έσπαγε. Ε, τουλάχιστον έτσι θυμάμαι. Ε, και μπαίνει αυτό το challenge. Mm. Και λέμε, ωραία, το κάνει και τρέχουμε. Ναι. Δεν ήμουν εγώ, δεν το έκανα εγώ, ναι. όντω. Λοιπόν, στέλνει την καρέκλα ο τύπο τώρα με όλη τη δύναμη στην τζαμαρία. Δεν σπάει προφανώ και φεύγουμε σπριντ. Mm. <Τι> Απλά θέλετε να πετάξετε μια καρέκλα δηλαδή. Ναι, ο, challenge. να σπάσει. Ναι, ναι. Όχι, δεν θέλαμε να σπάσουμε. Α. challenge. Ρίξε καρέκλα στα τζαμαρία των Μακ. Και να φύγει. Ναι. Okay. Αυτό. <σχερ> 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 δεν βγάζει νόημα. <σχερ> <σχερ> <και> δεν κάνουμε <σχερ> πράγματα με νόημα. Κανένα, ναι, Όχι προφανώ. Κανένα νόημα. Φεύγουμε σπριντ και φτάνουμε τρει δρόμου πιο κάτω. Και καθόμαστε ένα σημείο να ξεκουραστούμε, παιδί μου. Είμαστε όλοι εκεί, λέμε, ομαλά, Χωρί λόγο. Ε, μπράβο, πέτρε μια καρέκλα στα μακ, ωραίο. Ε, το γελάμε, ρε παιδί μου, λίγο. Και έτσι όπω αράζουμε όλοι, ακούμε ένα ΕΕΕ! και γυρνάμε και είναι τρει τύποι και τρέχουν κατά πάνω μα. Όχι, Θεέ μου. Και αρχίζουν να τρέχουν όλοι, εκτό από μένα. Oh. <laughs> Γιατί δεν ξέρω τι σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Σκέφτηκα πρώτον, στην αρχή σκέφτηκα, θα το παίξουμε ότι. Τι λέτε, ρε παιδιά, εμεί δεν έχουμε ιδέα για αυτό που λέτε. Ναι. Αλλά μα ξέρανε φάση με τα μικρά μα τα Mac. Ναι. Οπότε προφανώ ήμασταν εμεί και φάση μα βλέπανε. Δεν είναι ότι απλά το κάναμε μπροστά του. Μετά σκεφτόμουν ότι θα έλεγα ότι δεν ναι, το κάναμε εμεί, το κάναμε κάτι άλλο και τρέξαμε όλοι. Που παπαγιώ, δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Ή, α, το τρίτο που σκέφτηκα είναι ότι θα κάτσουμε όλοι εκεί και θα είμαστε φάση άλλα. τι θε. <laughs> ναι. <laughs> και προφανώ με πουλήσανε όλοι, πήγανε και κάθομαι εγώ έτσι και βλέπω τρει τύπου να έρχονται τα πάνω μου. Ε, διμένη... Κανονικά. Ήταν, δεν ήταν άνθρωποι που δουλεύουν. Όχι, όχι. Ναι. Ήταν κανονικά. Ελάτε. Ε, ναι. Μάθουμε. Okay. Θα, θα μάθετε, ναι. Okay. Ε, και ήταν ένα τύπο κοντούλης ε, τσακαλάκο, από αυτού του ναι, κοντούληδε ναι, ναι, που ναι, είναι ναι. τσακάλια. Ένα άλλο, οκ. Okay, και ένα γομάρι, φίλε. Mm. Εντάξει, μόνο και πιτσιρίκι. τότε τον έβλεπα θηρίο. Mm. Ήταν σίγουρα 25 χρονών αυτή. Mm. Ε, παίζανε 12, ξέρω εγώ, για να το θυμάμαι εγώ έτσι. Όχι, δηλαδή, ήταν μεγάλη και ο ένα ήταν mm. Ήταν γυμναστηριακό, δηλαδή, το έπαιρνε το φαρμακάκι του σίγουρα και με πιάνει ο κοντό και αρχίζει να με βαράει. Λε ρε. <laughs> ναι, προφανώ. Δίκαιο είχε ρε φίλο τύπο. Ε, γιατί σου κάπω εκεί γίνεται ένα μακελιό, με πετάει κάτω. Οι άλλοι δεν πολύ συμμετέχουν. άλλοι έχουν φύγει, α πούμε. Ή κοιτάνε. Οι δύο. Οι, δικοί, οι δικοί, του. Οι δικοί μου έχουν φύγει όλοι. Δεν βλέπουν τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Άρεσε απλά κάτι και τη τρώω. Και τη τρώω, ναι. Okay. Και τη τρώω από τον κοντό. Ναι, ναι, ναι. που ήταν πιο ψηλό από μένα. ναι. ναι. Απλά. Ε, Κάπω με έχει βάλει κάτι εκεί, γίνεται ένα πατητήρι εκεί, δεν ξέρω τι κατά γίνεται. Με σηκώνει ο ψηλό εκεί, κάτι με ταρακουνάει, μου δίνει, δεν θυμάμαι ακριβώ τώρα τι γινόταν. Ε, έτρωγα εκεί, έτρωγα. Ε, έτρωγα εγώ, καλά, μια χαρά είμαι. Ε, έφαγα μάκα, έφαγα και λίγο ξύλο. Ε, και κάποια στιγμή με, με, καταλήγω στον κοντό. Ναι. Και αρχίζει να μου λέει αρχίδια γιατί το κάνατε αυτό το ένα το άλλο. Του λέω ρε φίλε, εγώ δεν έκανα τίποτα. <laughs> 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 δεν δε, δε φταίω εγώ, οι άλλοι <laughs> <laughs> και τέτοια. Ε, και τέλο πάντων αυτό ήταν ο νηψιο, αυτού που είχε τα μάκ. Oh. <laughs> Και έφαγα το ξύλο. Ε, εντάξει, κλάιν το ξύλο, η πιτσυρίκη δεν με βάραγανε και πάρα πολύ. Ε, αλλά υπά, υπάρχει περίπτωση, αυτό είναι το aftermath που το σκεφτόμαστε, αυτή να ήταν μιλημένη εκεί. Να είχε πει ο Θεό, είναι κάτι μπασταρδάκια που μου κάνουν συνέχεια μαλακίε. Ελάτε να του χαμίσετε. Mm. Και να περιμέναν τη μαλακία που θα κάναμε και να ερχόντουσαν. Mm. Ε, με το δίκιο του, 100, 100% δίκιο. Ε, μετά πήγα στου άλλου μου που είστε και εμεί είμαστε άντρε και τέτοια. Ούτε καν. Ήμουν κάτω με δέρνανε και τρία άτομα. <laughs> αυτό. Εκεί, εκεί κάπω ηρέμησα μετά. Με τα μακ. <laughs> Κοίτα, εγώ κρατά δύο πράγματα από όλα αυτά, ρε που μου, μου, πολύ εντύπωση. Πρώτον, ότι στην αρχική ιστορία με τα νεράτζια, μου άρεσε πάρα πολύ το ότι δεν ήσασταν απλά κάφρα και πετάγατε νεράτζια. Ότι πληρώνατε. Στηρίζαμε τρώγατε. κανονικότατα. Ναι, και μετά τα πετάγατε. Δηλαδή, ο ηθικό τη κώδικα ήταν ότι Βέβαια. δεν θα πετάξουμε αν δεν φάμε. Όχι, όχι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι, ναι. Να πάμε άκυρα και ναι. να πετάξουμε, όχι. Αυτό ήταν ναι. Ε, και το δεύτερο είναι ότι, οκ, okay, πετάξτε μια καρέκλα, μαλακία, ναι. τη σφάγατε. Εγώ της έφαγα. Έξι <laughs> σου μαλακία. Ναι. Και δυο χρόνια μετά, λες, θα πάω να κλέψω ένα δέντρο. <laughs> <laughs> Κοίτα, ισχύει, αλλά το δέντρο δεν είναι το ίδιο, ρε ναι. φίλε, καρέκλα. Ναι. δεν θα τώρα, ναι, 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 ναι. αυτή τουλάχιστον. Εκτό αν είχα ένα boxer, ξέρω εγώ, που ήταν. Ε, το θεριό βασικά. Μπορεί και να με έδερνε, mm. αν ήταν ακόμα έτσι. Μπορεί, ήταν, εντάξει, γιατί είμαστε και ξέρει. Ε, αλλά σου λέω, αυτό ήταν ε, νοσταλγική κίνηση, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. όντω σήμαινε πολλά για εμά να κάνουμε μαλακία στα MAC μετά από τόσα χρόνια. Mm. Και πιστεύω ότι όταν φτάσω 50, θα ξανακάνω άλλη μια μαλακία στα MAC πρέπει νομίζω. Είναι, ναι, okay. Αν υπάρχουν okay. ακόμα. <laughs> πρέπει, ρε φίλε. Είναι, είναι παράδοση. Ναι. Ειδικά στα βρελίσια, πολύ κάνανε μαλακίε στα μακ. Δεν ήμασταν οι μόνοι. Γενικά, οι υπάλληλοι πρέπει να ρίχνουν χριστοπαναγίε ακόμα, ρε. <laughs> 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 ε, δεν ξέρω τώρα ποιο είσαι. Τα, τα πε όλα εδώ. δεν πειράζει. ξέρω τώρα δεν κάνω <laughs> μαλακίε πια στα μακ. 50 ναι. πάλι. Οκ. Ε, okay, πολύ ωραίε ιστορίε. η μυθοπλασία είναι πολύ όμορφη. Ε, ναι, Σίγουρα όλα αυτά δεν έχουν και... Όχι, όχι. <laughs> ναι. Ωραία. Ε, Χρήστο, ευχαριστώ πολύ που ήρθε εδώ. Νομίζω θέλω να κλείσουμε αυτέ τι ιστορίε. Ωραία. Εγώ ευχαριστώ. Ε, ήταν πολύ ωραία η παρέα σου. Παιδιά, το Χρήστο μπορείτε να τον δείτε στο YouTube του Χρήστο Πέτρου. No subject. No YouTube. subject. Στι παραστάσει που ξεκινάς λογικά. θα σου πω. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν βγαίνοντα το επεισόδιο. Ναι. Τι εποχή θα είναι. Θα είναι Ιούνιο. Οπότε Έχουμε Ιούνιο τώρα που το βλέπει ο κόσμο. Οκ, okay, δεν έχει σημασία. Μήπω έχει ήδη ξεκινήσει. Δεν πειράζει. Ωραία, πες τα. Τέλο πάντων, γιατί θέλω να το πω κιόλα. Να ναι, προφανώ. Υπάρχει ότι ε, θα είμαι στο Λο Άτζελε mm -hmm. ε, σε μια παράσταση με τον Αλέξανδρο τον Μαλιάτσι, AKA AMS, που τον mm -hmm. λέμε εμεί, ε, και τον Κώστα τον Κρύο mm -hmm. ε, Λογικά όταν ανοίξουμε. Ναι. Οπότε δεν έχει σημασία. Αν έχουμε ανοίξει από καραντίνα, όταν βγει το επεισόδιο, υπάρχει αυτή η παράσταση, αλλά δεν τη δείτε. Σίγουρα θα είμαι κι εγώ εκεί να τη δω. Ε, και. Να πω και εγώ τα δικά μου. Βέβαια, προφανώ. Τώρα δεν ξέρω όμω. Καλά, θα κάνουμε παραστάσει. Θα κάνουμε, ναι, αλλά πε ρε παιδί. Εγώ πέρα, θα κυνά. με τη δίμητρα νικητέα κάπου. Mm -hmm. Το αφήνω έτσι να πλανάτε. Θα το δείτε όμως, γενικά κατά δεξιά-αριστερά. Ψαχτείτε. Θα το έχω και στα σχόλια, λογικά, αν έχει ανοίξει φάση. Είναι αυτό το μετέχνιο με που ξέρει, τώρα που γυρνάει γυρνά, γυρνά με το επεισόδιο, δεν έχει. Ναι. Ε, είναι ακόμα λίγο όλα κλειστά. Λίγο ακόμα ξέρει, οπότε είναι λίγο. Θε να πει λίγο για το ότι είναι αυτή η παράσταση για σένα. Μπράβο. Okay. Τυχαία, τυχαία τώρα το λέω. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστα. <laughs> αυτή η παράσταση είναι πολύ σημαντική για μένα. Mm -hmm. ε, γενικότερα, ε, θα είναι μια παράσταση που θα λέω όλα τα παλιά μου αστεία που έχει ακούσει ο κόσμο, αν έχει έχει έρθει να με δει. Συν καινούργια αστεία που έχω γράψει με στην καραντίνα. Θα παίζω γύρω στα. Σύμπλην 5-45 λεπτά. Mm -hmm. 45 σύμπλην 5 δηλαδή. Mm -hmm. Και τη Δημητρία Νικητέα, η, η οποία είναι εξαιρετική κομικό και θα παίζει και αυτή 20 λεπτά περίπου. Θα έχουμε και Αδαμάκο στο Αγκέιστ. Θα είναι φασάρα γενικότερα. Θα είναι... είναι, το βήμα πριν το σόλο μου. Αυτό. Okay. Ναι. Οπότε είναι καλή ευκαιρία όποιο θέλει να δει τα καινούργια αστεία που θα υπάρχουν στην καινούργια παράσταση. Να δουλεύονται. Mm -hmm. Εξής, είναι πολύ σημαντική στιγμή. Να, κομμάτια. Ναι, 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 ναι. ναι. να σμιλεύονται. Να σμιλεύονται, μπράβο. είναι πολύ σημαντική στιγμή. Οπότε όποιο θέλει να στηρίξει την παράσταση και να τη δει έτσι πριν γίνει κανονική παράσταση, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Mm -hmm. Πώ νιώθει. Φίλε, νιώθω. Πλησιάζει το σόλο. Είσαι ένα βήμα πριν. Είμαι ένα βήμα πριν. Μακάρι να πάει καλά. Φουλαγχωμένο. Okay αλλά και ταυτόχρονα έχω και μια άγνοια κινδύνου. Γιατί επειδή έχουμε να παίξουμε και πάρα πολύ καιρό, ξέρει. Mm. Και αγχώνουμε mm. αλλά και δεν νιώθω το, τόσο το άγχο. Γιατί ξέρει, έχω αποστασιοποιηθεί λίγο από τη φάση επειδή έχουμε να παίξουμε τόσο καιρό. Ναι. Yeah. Πιστεύω τρει μέρε πριν την παράσταση ή δέκα λεπτά πριν, δεν ξέρω αν δεν έρθει, θα, okay. θα, είσαι εκεί πέρα και θα σου λέω μπρο, δεν είναι βέβαια. <laughs> δεν γίνεται, δεν φαίνεται το άγχο. Αλλά εντάξει, αν στάρω και πάρα πολλέ Δηλαδή, δεν δε νιώθω πώ μου έχει τη στάντα. Δηλαδή, σου λέω τώρα. Νιώθω τη στιγμή που θα πω το πρώτο θα, θα, θα μου φύγει τελείω. Ναι. Θα μου φύγει, θα είμαι σούπερ καυλωμένο και θα λέω εντάξει, γαμμό. Φίλε, να ξέρει, ε, λατρεύω να βλέπω κομικού να λένε καινούργια αστεία του. Αλήθεια. Ναι, νιώθω ότι είναι από τι πιο σημαντικέ στιγμέ ε, στο κεφάλι μου. Είναι και από τι πιο αγχωτικέ όμω. Ναι, ναι. Δηλαδή. δηλαδή, εγώ τώρα, α πούμε, νιώθω ότι μπορεί να πάνε καλά. Εντάξει, έχει το skill set να ξέρει ότι θα πάνε μέχρι α, ένα, προπός, ένα σημείο ναι. καλά. Ναι, ναι. ναι. Το έχει. Έχει την εμπειρία. Ναι, σε έναν βαθμό, ναι, ναι. Να Οπότε θα πρε... μη σα αγχώνει. Ναι, τώρα... εντάξει. Μην αγχώνεις, εντάξει, τώρα δεν αγχώνομαι, αλλά κατάλαβε. Είναι, είναι πολύ ωραίο. Και για του κωμικού είναι και ωραίο. Α πούμε, αν το πει και πάει και καλά, μετά νιώθει γαμάτα, ναι, ρε φίλε. Ότι κάπω συνεχίζει να είσαι κωμικό. Γιατί δεν είσαι και κωμικό μόνο στο ότι έχω γράψει 40 λεπτά αστεία και τα παίζω για 15 χρόνια. Γιατί οκ. Okay. Ε, ναι, εντάξει. Κωμικό ήταν συνέχεια παράγει. Ναι. Αλλά είναι. Τώρα να, να... Ναι, να σου αφήσω ναι, ναι, λίγο ναι. εντάξει, δεν μα πειράζει. Ε, είναι όντω πάρα πολύ δύσκολο να πετάξει ένα παλιό σωστό ποιητή. Mm. Να πα σε ένα καινούριο. Ε, ακόμα και να ξεκινήσει να γράφει το καινούριο ενώ έχει ήδη κείμενα είναι πολύ δύσκολο. Γιατί πίσω πίσω, πίσω, πίσω μέρο του μυαλού σου σου λέει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τα πετάξει αυτά που έχει. Ναι. Mm. Και για μένα δεν ξέρω, πολύ γραφικό, πολύ μελό, αλλά είναι λε και κάνω παιδιά όταν. Ε, πε, Ακούστε τι περίεργο. Είναι τα παιδιά μου τα αστεία μου. Mm -hmm. Είναι σαν να μου λέει να πετάξω παιδί. Εεεε... Τι... Τίποτα... Τι ρε... Σκέφτηκα στις 2 φίλε, αλλά δεν ήξερα να έπρεπε να το πω ή όχι. Πες. Δεν θα το πω. Αχ, πέστε το κόβο ρε μαλάκα. πει τρία παράλογα τέτοια. Όχι, κάνε ότι πας να το πεις και θα γίνει από το μοκράτ και καλά ότι δεν το είπες. Καλά ότι θα γίνει κάτι έτσι καλλιώς, αλλά... Ναι, επειδή είπε τι θα κάνουμε, αλλά μου άρεσε αυτό το κόνσερ. Και να πω ότι το αστείο ήταν και να μεταβάζουμε μπιπ. Ναι, 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 ναι. Όχι μπιπ, να κοπεί απλά. <laughs> να μην το μάθουν ποτέ. Α, <laughs> οκ. <Okay>. Ωραία. <laughs> Καλά, δεν κάνετε αστείο. Το έχω χτίσει τόση ώρα χωρί λέω. Ρε, θα λέγω ότι. Είπε τα αστεία μου είναι σαν τα παιδιά μου. Αυτό. Αλλά τέλο πάντων, αυτό που, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι. Είναι γαμάτι φάση που θα πει καινούργια αστεία mm. και θα ετοιμάσει κάτι που πηγαίνει προ όλο. Ε, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλου. Και νομίζω ότι. Μαλακίε λέω τώρα, άκυρο, ότι ρε παιδί μου θέλω να το δω. Θέλω να δω όλο το σπίτι φλόρου. Αλήθεια. Φουλ. Καιρό τώρα. Ε, ευχαριστώ που το λες αυτό. Για μένα είναι το... το, όνειρό μου. Mm -hmm. Ήταν legit. Δηλαδή αυτό που κάνω daydreaming ακόμα και όταν ξεκίνησα ήταν ότι θέλω. Ξέρετε, κάνω εικόνα την πρώτη παράσταση που θα είμαι μόνο μου στη σκηνή. Mm. Και θα έχει ειδικό μόνο για μένα. Και θα πω Τα μου και θα τελειώσει. Δηλαδή. όταν γίνει αυτό το πράγμα θα νιώσω ότι πέτυχα το όνειρό μου, α πούμε. Okay. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Ρε φίλε, νομίζω το θέλουν πολύ. Ναι. Δηλαδή και το κοινό το θέλει. Από σένα συγκεκριμένα. Ε, γιατί είναι γι' αυτό που σου λέγα ότι είσαι η φάση που κουβαλά τώρα. Την κομμωδία γενικά. Okay. Το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ. Γονομούλα. Ε, αλλά νιώθω ότι ρε φίλε. Το σόλο πύλιο φλόρο θα είναι μια νέα κατεύθυνση στην κομμωδία γενικά. Στην Ελλάδα. Εντάξει, με τιμάει πολύ αυτό <laughs> Μακάρι, φίλε. Είναι το... το New Era, ρε φίλε. Είσαι το New, Era. και ξεκινάω ε, το τραπ. Ναι, είναι πολύ μεγάλο αυτό που λε. Μακάρι, ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε. Αυτό και όποιο κόσμο θέλει να το στηρίξει όλο αυτό πριν γίνει το New Era. Ναι. Ε, να έρθει στι παραστάσει που θα κάνουμε με τη Δημήτρη και να το δει. Θα είναι φασάρα, με. Γιατί και το κοινό θα έρθει καυλωμένο. Ναι, ισχύει. Είμαι σίγουρο. Και εγώ είμαι, και εγώ είμαι καυλωμένο. Δηλαδή, σου λένε υπομονώ να παίξουμε. Ναι, ναι. Εσύ θα σχολιάσει την καραντίνα στο κείμενό σου. Όχι καθόλου. Όχι, ε. Εγώ έγραψα κάτι στην αρχή. Κάνω λίγο ένα crowd work. Δεν ξέρω πώ θα πάει. Οκ. Okay. Ε, γιατί μου φαίνεται λίγο άβολο να πω: Ε, hey, μαγγε, τι γίνεται, Τι παίζει με τα αερόστατα. Δεν <laughs> καταλάβει μετά από το... <laughs> μια ολόκληρη πανδημία. <laughs> το ακούω και μου έχει έρθει και εμένα η σκέψη: Επειδή μου στο μυαλό του, ότι μήπω να μιλήσει και λίγο για καραντίνα. Mm. Αλλά έχω μιλήσει ω subject. Οπότε mm. δεν έχω την ανάγκη να πω κι άλλα. <laughs> ναι, 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 ναι. ναι. Δεν ξέρω τώρα, μου βγει κάτι να γράψω, θα το γράψω. Καλά, προφανώ. Καλά, και εγώ τέσσερα έχω. Ρε, αστεία. <laughs> τέσσερα έχω που εντάξει, αυτό. Εισα, εισαγωγικά για να μπω στο κείμενο. Καλό είναι γενικά, ναι. ναι δηλαδή, ναι. ίσω θα έπρεπε να γράψω και εγώ κάτι. Αλλά εντάξει. Κουλ, cool, ναι, οκ. Okay. Οπότε, Χρήσο Πέτρε τον βρίσκεται στα social media του. Είναι και στο buy από κάτω και στι παραστάσει στου δρόμου. Βεβαίω. Ε, ε, ευχαριστώ, φίλε μου. Τον ε, ε, βρίσκεται παντού. Ντόζεν Μάιντ <laughs> απ' έξω ε, στην παραγωγή. Του <laughs> ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέτρε Καρακάζη στο Τι... μοντάζ και στι κάμερε. <laughs> Ήμουν ο Σπίλιο Φλόρο, ήταν ο Χρήστος Πέτρου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Και εμεί θα τα πούμε παιδιά στο επόμενο Δεν ή θα τα πούμε στου δρόμου.